έχω την χαρά να φιλοξενώ στον Ενικό. Πρόεδρε, στον Ενικό θα σου μιλάω σήμερα. Είναι Ενικό, έτσι λοιπόν, οι κανόνες της εκπομπής. Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Καλώς όρισες, πρόεδρε. Κάνω την πρώτη ερώτηση απλώς για να θερμανθεί η συζήτηση. Αν και δεν βλέπω ότι το έχετε πολύ ανάγκη, πόσο παρακολούθησα την προηγούμενη. Είναι ήδη θερμή η συζήτηση. Θερμή. Το ερώτημα με το οποίο θα ξεκινήσω είναι το ίδιο ερώτημα που έκανα πριν από λίγο και στη γραμματέα του ΚΚΕ, την Αλέκα Παπαρίγα. Αν ο λαός σας έδινε αύριο το πρωί την εξουσία, είναι μια υπόθεση εργασίας την οποία φαντάζομαι οφείλει κάθε πολιτικό σχηματισμός που διεκδικεί την ψήφο να την έχει στην πίσω πλευρά του μυαλού του. Αν σας έδινε την εξουσία αύριο το πρωί, είστε έτοιμοι, έχετε σχέδιο για το πώς θα βγούμε από την κρίση, πώς θα ξεπεράσουμε τα σημερινά αδιέξοδα, ή περιορίζεστε στο να ασκείτε κριτική στη σημερινή εξουσία? Καταρχάς, επιτρέψτε μου μία διαφοροποίηση. Άλλο πράγμα είναι η εξουσία και άλλο η διακυβέρνηση. Ο λαός με την ψήφο του θα μπορούσε να δώσει τη διακυβέρνηση, την κυβέρνηση δηλαδή, στην αριστερά ή σε ένα συνασπισμό εξουσίας της αριστεράς, σε συνασπισμό κομμάτων της αριστεράς. Η εξουσία είναι κάτι πιο πολύπλοκο. Δεν την κατακτάς έτσι εύκολα, δεν είναι ένα μονόπρακτο. Μία πράξη και τελείωσε. Διότι σε αυτή τη χώρα την εξουσία εδώ και πολλές δεκαετίες δεν την έχουν μονάχα αυτοί που κυβερνούν. Τη μοιράζονται ή πολλές φορές είναι και υποχείρια της μεγάλης εξουσίας. Αυτών που έχουν τη δυνατότητα λόγω της οικονομικής τους ευμάρειας να κινούν τα νήματα, να διαθέτουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να παίρνουν τις προμήθειες και τις εργολαβίες. Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν το πώς θα συμπεριφέρονται οι τράπεζες και ποιους θα χρηματοδοτούν. Η εξουσία είναι κάτι πολύπλοκο. Συνεπώς, για να διεκδικήσει κανείς την εξουσία, πρέπει να ξέρει ότι έχει το λαό δίπλα του, όχι μονάχα τη μέρα των εκλογών, αλλά και όλες τις επόμενες μέρες. Να έχει το λαό να αγωνίζεται και να παλεύει. Πάρτε για παράδειγμα τι έχει συμβεί σε μια σειρά από χώρες της Λατινικής Αμερικής, που κατάφερε η αριστερά, από τη Χιλή έως τη Βενεζουέλα του Τσάβες, που πολλοί τον κατηγορούν. Δεν θέλω να τον υπερασπιστώ, αλλά θέλω να πω τι έγινε εκεί. Κερδίθηκε για κυβέρνηση μέσα από μια εκλογική διαδικασία, με τον ειρηνικό τρόπο, όχι δια της εφόδου στα ανάκτορα, και αμέσως δημιουργήθηκαν κινήσεις, είτε από τις δυνάμεις της οικονομικής ολιγαρχίας, είτε από τις δυνάμεις του στρατού, προκειμένου να ανακαταληφθεί η εξουσία. Και στις δύο περιπτώσεις, ο λαϊκός παράγοντας έπαιξε κρίσιμο ρόλο. Στη μία περίπτωση ο Αλιέντε βρέθηκε νεκρός, στην άλλη περίπτωση έγινε πραξικόπημα και ο Τσάβες ξαναβρέθηκε στη διακυβέρνηση, επειδή ο λαός μαζικά, εκατομμύρια κόσμου, βγήκαν στον δρόμο. Άρα λοιπόν, για να μην αποφύγω και το ερώτημά σας, που είναι τι θα κάνουμε. Πράγμα αν, που μέχρι τώρα το κάνετε. Ναι, αλλά έχει μια σημασία αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Έχει μια σημασία. Αν λοιπόν μας δώσει τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός να βρεθούμε σε θέση κυβέρνησης την επόμενη μέρα και να πάρουμε τη λαϊκή εντολή από τον πρόεδρο, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα πάμε στο Κοινοβούλιο, καλώντας ταυτόχρονα και τον λαό να βρεθεί στις πλατείες και στους δρόμους για να στηρίξει αυτή την εντολή. Και θα σχηματίσουμε κυβέρνηση λέγοντας ότι τις πρώτες 100 μέρες... Τις πρώτες 3 μέρες είναι ωραία αυτά. 100... Μετά τι θα γίνει? Ναι, μετά λοιπόν. Η ιδρυτική πράξη μιας τέτοιας κυβέρνησης θα είναι η καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης, η ακύρωση του μνημονίου. Και με την ισχυρή... στη δραχμή. Προσέξτε, δεν τελείωσα. Περιμένετε και θα ακούσετε. Είμαι λίγο βιαστικός. Και με την ισχυρή αυτή λαϊκή εντολή και με το λαό στους δρόμους να μας υποστηρίζει, αφού έχουμε καταγγείλει τη Δανειακή Σύμβαση και το Μνημόνιο, θα πάμε εκεί όπου η χώρα είναι ισότιμη εταίρος. Εκεί όπου είναι πολιτική η διαπραγμάτευση και όχι με τους δευτεροπλασάτους, φων φούφου τους, τους υπαλλήλους της Τρόικα που έρχονται εδώ και είναι ντροπή που κάθονται απέναντι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Οικονομικών να διαπραγματεύονται. Αυτοί θα πάρουν εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Θα πάμε εκεί όπου η χώρα έχει ισότιμη θέση, στο Eurogroup, στη Σύνοδο Κορυφής, στην Κομισιόν, και θα τους πούμε ότι ο ελληνικός λαός μας έχει δώσει μία εντολή. Κανένας λαός δεν πηγαίνει εθελοντικά στην αυτοκτονία.
μας έχει δώσει μία εντολή. Να ασκήσουμε μία εντελώς διαφορετική πολιτική από αυτή που ασκήθηκε ως τώρα, οικονομική πολιτική. Όχι λιτότητα, αλλά αναδιανομή του πλούτου. Ένα σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας που θα βασίζεται στην ανάπτυξη. Και ζητάμε να το κάνετε δεκτό. Και ζητάμε να το υποστηρίξετε, διότι αν δεν το υποστηρίξετε, οι επόμενοι που έχουν σειρά να οδεύσουν προς την κόλαση και στη διάλυση είναι η Ισπανία, είναι η Ιταλία, είναι η Πορτογαλία και θα διαλυθεί η Ευρωζώνη. Με ρωτήσατε για το ευρώ και τη δραχμή. Δεν είναι επιλογή μας η έξοδος από το ευρώ. Οι θυσίες που κάνει όμως ο ελληνικός λαός, και είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι για το ευρώ. Είναι για την ολιγαρχία, για την πλουτοκρατία, είναι για το μεγάλο κεφάλαιο, είναι για να μπορεί η κυρία Μέρκελ και οι Βόρειοι να κερδίζουν και να έχουν πλεονάσματα και οι λαοί του Νότου ελλείμματα. Η παρουσία μας στην Ευρωζώνη είναι ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί. Γιατί? Φανταστείτε την Ευρωζώνη ως μια αλυσίδα με 17 κρίκους. Αν ένας από τους κρίκους σπάσει, βεβαίως θα καταστραφεί και ο κρίκος, αλλά θα διαλυθεί η αλυσίδα. Το είπε η κυρία Μέρκελ, όταν βεβαίως είχε υπογράψει ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς, αφότου δηλαδή πίστευε η ίδια ότι είχε δέσει τον γαϊδαρό της. Η συζήτηση στη Γερμανική Βουλή ήταν πολύ αποκαλυπτική. Και τι είπε στο BBC, στο έγκριτο αυτό διεθνές ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο? Ότι ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μας η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ, όχι γιατί λυπόμαστε τους Έλληνες, αλλά γιατί θα κόστιζε πολύ περισσότερο σε εμάς. 1/3 είπε ο IIF, αυτός ο Διεθνής Οργανισμός των Τραπεζών, ότι θα κόστιζε στην Ευρώπη η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ. Συνεπώς με αυτό το ισχυρό όπλο, όποιος πρωθυπουργός ή υπουργός των οικονομικών είχε το λαό στο δρόμο και θα είχε διαπραγματευτεί από την θα είχε ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Πάμε στον κόσμο για τα ερωτήματά του. Θα παρακαλέσω όσοι έχετε θέσει ήδη ερώτημα να κατεβάσετε τα χεράκια. Όσοι έχετε θέσει ήδη ερώτημα να κατεβάσετε τα χέρια, ώστε να ρωτήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, είχα ακούσει σε όνομα μια... και επώνυμο. Καράμπελας Ιωάννης, τον Άγιο Δημήτριο. Είχα ακούσει σε μια εκπομπή τον Οκτώβριο που ήσασταν καλεσμένος στο ραδιόφωνο, μπορώ να πω τον, ναι, ναι. Στο Ράδιο 9, στα ραδιοενεργά κατάλοιπα, αν δεν κάνω λάθος. Μια παρατήρηση ενός ακροατή που λέει, σε πολλά θέματα συμφωνώ και καλά τα λέει ο κύριος Τσίπρας, όμως στο θέμα της λαθρομετανάστευσης έχετε κάποιες ιδέες οι οποίες είναι ενοχλητικές για τον πολύ κόσμο ο οποίος υποφέρει από αυτό το πράγμα. Εφόσον αυτή τη στιγμή κακώς υπέγραψε ο κύριος Σιμίτης ή ο κύριος Παπανδρέου ως Υπουργός Εξωτερικών το Δουβλίνο 2 τότε, αυτή η ανοχή, αυτή η υπεράσπιση των λαθρομεταναστών από κάποιες συνιστώσεις του χώρου σας και σας αστερεί κόσμο, αλλά και τον κόσμο τον ενοχλεί αυτό. Εσείς τι προτείνετε εκτός από την κατάργηση του Δουβλίνου 2 για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, του χρονίου? Κύριε Καράμπελα, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει όχι μονάχα η Ελλάδα. Είναι από τα υπαριθμόν ένα προβλήματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η μετανάστευση. Και όσο υπάρχουν πόλεμοι και τραγωδίες, θα υπάρχουν κατατρεγμένοι οι οποίοι θα φεύγουν από τις χώρες τους για να πάνε να βρουν στον ήλιο μοίρα. Και πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχίσουμε στο μνημόνιο και οι Έλληνες θα γίνουμε μετανάστες. Και ήδη γινόμαστε. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι αντιλαμβάνομαι πλήρως και θα ήθελα σε έναν βαθμό να αποδεχθώ και την κριτική ότι η αριστερά από την πρώτη στιγμή εντόπισε μόνο τη μία πλευρά. Την ουμανιστική πλευρά, από την οποία όμως δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω, διότι είναι αξία μας ο ουμανισμός. Εν τούτης υπάρχει και η άλλη πλευρά. Η πλευρά των περιοχών της πόλης μας, της Αθήνας ή και άλλων περιοχών, υποβαθμισμένων περιοχών, όπως επί το πλείστον ζουν συμπολίτες μας με χαμηλά οικονομικά εισοδήματα και δυνατότητες, οι οποίες περιοχές έχουν γίνει γκέτο. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι στην πολιτική πρέπει κανείς να ψάχνει να βρει ρεαλιστικές... Θα σας κάνω μικρή διακοπή για να προσθέσω μια παράμετρο και να ζητήσω να την προσθέσετε στην απάντησή σας. Την παράμετρο της ανάπτυξης υψηλών ποσοστών της Χρυσής Αυγής στις περιοχές αυτές. Είναι μια πραγματικότητα αυτό, την οποία την διαπιστώσαμε και στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές στην Αθήνα. Όταν για πρώτη φορά αυτή η οργάνωση που λειτουργεί στα όρια της νομιμότητας και της παραβατικότητας πήρε εισιτήριο εισόδου στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Έλεγα όμως ότι έχει νόημα στην πολιτική
να καταθέτουμε προτάσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, κύριε Καράμπελα. Διότι πιστεύω ότι κανείς από εμάς, ανεξάρτητα της ποιας ιδεολογίας πρεσβεύει, δεν θα πρότεινε να φτιάξουμε στρατόπεδα τύπου Auschwitz, να τους μαζεύουμε και να τους εξοντώνουμε ή να τους πνίγουμε στο Αιγαίο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να εξαφανιστούν ως διαμαγείας. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια δέσμη πολιτικών παρεμβάσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Εμείς ξεκινάμε από το θέμα Δουβλίνο-Διούμου, είπατε τι εκτός από αυτό. Ναι. Αλλά είναι σημαντικό, διότι η συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών δεν κάνει 2.500-3.000 χιλιόμετρα με τα πόδια για να έρθει στην Ελλάδα να μην έχει δουλειά και να στηβάζονται 20-20 σε ένα δωμάτιο. Αλλά θέλουν να πάνε στη Σουηδία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, εκεί όπου θα βρουν δουλειά. Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να καταγγείλουμε αυτή τη συνθήκη, ακόμα και αν θα έχει επίπτωση να βγούμε από τη Σέγγεν. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πάρουμε αυτό το κόστος. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να χτυπήσουμε την εγκληματικότητα εκεί όπου παράγεται. Έχουμε χιλιάδες αστυνομικούς στο κέντρο της Αθήνας να κοιτάνε μην τυχόν υπάρξει κανένας διαδηλωτής για να τον κυνηγήσουν και να τον ρίξουν δακρυγόνα. Και εκεί όπου γίνεται, διαπράτεται το έγκλημα, συνήθως δεν υπάρχει ούτε ένας αστυνομικός. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Και ξέρετε, η εγκληματικότητα είναι μια. Οι συμμορίες της εγκληματικότητας είναι συνήθως πυραμίδες που στη βάση τους, στη μεγάλη ένταση, έχουν τους μετανάστες. Στην κορφή όμως δεν έχουν μονάχα μετανάστες, έχουν και Έλληνες. Έχει ιδιοκτήτες σπιτιών που τους νοικιάζουν. Και αυτό. Η τρίτη παρέμβαση, η οποία είναι, πρέπει να είναι καθοριστική, αλλά χρειάζονται, απαιτούνται κονδύλια. Και εδώ πρέπει να υπάρξουν και ευρωπαϊκά κονδύλια, διότι όπως καταλαβαίνετε είμαστε σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Είναι να υπάρξουν μητροπολιτικές παρεμβάσεις ανάπλασης στις υποβαθμισμένες γετοποιημένες περιοχές. Να γυρίσει πίσω ο μικροεπιχειρηματίας και να δοθούν κίνητρα για να ξανανοίξει τη μικρή του επιχείρηση εκεί. Οικονομικά κίνητρα, μείωση του ΦΠΑ. Να υπάρξουν παρεμβάσεις ώστε όσοι άνθρωποι ζουν εκεί να μην ζουν σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει φωτισμός τη νύχτα, δεν υπάρχει καθαριότητα, δεν υπάρχει υγειονομική προστασία. Και το τέταρτο που θα έπρεπε να κάνουμε άμεσα είναι αντί να σκεφτόμαστε στρατόπεδα συγκέντρωσης εγκλισμού, που άλλωστε ήταν μια κοροϊδία, μια δημαγωγία. Διότι ο αριθμός των μεταναστών είναι αρκετά μεγάλος, θα πρέπει να φτιάξουμε σε όλη την Ελλάδα χιλιάδες στρατόπεδα. Είναι τουλάχιστον εκεί όπου υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, δηλαδή μέσα στα αστικά κέντρα και κοντά σε αυτές τις περιοχές που έχουν γίνει γκέτο, να υπάρχουν ξενώνες ανοιχτή φιλοξενίας, ώστε να σταματήσει αυτή η γκετοποίηση. Όμως η ουσία του προβλήματος είναι ότι όσοι θέλουν να φύγουν από τη χώρα, πρέπει να τους δίνεται δυνατότητα να φύγουν. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Παρακαλώ, όνομα, επώνυμο και ερώτηση. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Παναγιώτης Κοντροκόης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχάς, η κυρία Παπαρίγα, από ό,τι φαίνεται, δεν θα συνεργαστεί με εσάς. Θα μπορούσατε να μου πείτε αν η Νέα Δημοκρατία προτείνει να συνεργαστείτε μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Θα δεχόσασταν. Και μια δεύτερη ερώτηση. Αυτή έχει απαντηθεί η ερώτηση. Έχει απαντηθεί. Ξεκάθαρα. Ναι, αλλά... Όχι η απάντηση. Κάντε ναι, άλλη ερώτηση, εντάξει. Αν δεν έχετε να πάω στον επόμενο. Δεν του δίνω χρόνο για να κάνει... Εύκολες απαντήσεις. Να δώσει εύκολη απάντηση και... του Προέδρου. Πρόσφατα είχατε πει ότι το ΜΕΓΑ σας είχε προτείνει να μιλήσετε και εσείς αρνηθήκατε. Γιατί δεν προτιμάτε να μιλήσετε στο ΜΕΓΑ, που είναι ένα κόμμα της πλουτοκρατίας. Συγγνώμη. Κανάλι. Κανάλι. Γλώσσα λανθάνουσα. Κανάλι είναι συζητήσιμο. Γιατί δεν μιλάτε μέσω αυτού του καναλιού. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Μόνο στη δεύτερη ερώτηση δικαίωμα απαντήσεως. Κύριε Κοντροκόη, δεν συνηθίζω να αρνούμε προσκλήσεις διαλόγου. Γι' αυτό άλλωστε βρίσκομαι και σήμερα εδώ, ανοιχτός στις ερωτήσεις όλων. Όμως πρέπει να σας πω ότι στο δικό μου αξιακό περιεχόμενο η αξιοπρέπεια είναι κάτι πιο σημαντικό από 10 λεπτά τηλεοπτικής προβολής. Ο συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός, όχι με ευθύνη του δημοσιογραφικού επιτελείου, θέλω να πιστεύω, είχε αποκλεισμένο εμένα προσωπικά τη στιγμή που όλοι οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί έχουν περάσει και 2, 3 και 4 φορές και δεν πιστεύω ότι το τελευταίο διάστημα δεν έδωσα ευκαιρία, θέλω να πω ότι δεν συμμετείχα σε αυτό που ονομάζεται πολιτική επικαιρότητα, ώστε να δημιουργεί ενδιαφέρον η παρουσία μου, αλλά ήμουν αποκλεισμένος. Με θυμήθηκαν 10 μέρες πριν τις εκλογές.
Δεν πειράζει. Ίσως μετά τις εκλογές. Είναι και οι κανόνες του ραδιοτηλεοπτικού. Να αποκατασταθεί αυτή η σχέση. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ώστε να αποκατασταθεί η πλουραλιστική εκπροσώπηση και παρουσία όλων των πολιτικών δυνάμεων και όλων των απόψεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διότι και τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης ακόμα καταλαμβάνουν δημόσια συχνότητα. Δεν είναι τσιφλίκι και ιδιοκτησία κανενός. Παρακαλώ, όνομα, επώνυμο και ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, γεια σας. Λέγομαι Σλάμαρης Θωμάς και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Θέλω να ρωτήσω ότι τα προηγούμενα χρόνια γίνανε πάρα πολλά στη δημόσια ζωή, σκάνδαλα και παραλήψεις, λάθη και πολλά άλλα, τα οποία μας φέραν σε σημερινή κατάσταση. Το κόμμα σας ήταν στη Βουλή όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύετε ότι άσκησε σωστό έλεγχο, καταλάβατε τι συνέβαινε και φτάσαμε σήμερα μέχρι εδώ? Ποια είναι η ευθύνη σας αυτό? Και επίσης, εάν πιστεύετε ότι πρέπει να πάμε σε μια συνταγματική αναθεώρηση, τέτοια που να μην επιτρέψει ξανά στο μέλλον να φτάσει το πολιτικό σύστημα σε αυτή την κατάντια. Ευχαριστώ. Κύριε Σλάμαρη, εγώ δεν θα ισχυριστώ ότι τα κάναμε όλα άψογα και ότι δεν έχουμε κι εμείς ευθύνες. Όχι γιατί εμείς κυβερνήσαμε, αλλά γιατί δεν αντισταθήκαμε στεναρά και όσο έπρεπε, ώστε να αποτραπούν αυτές οι εξελίξεις. Και κυρίως η ευθύνη της αριστεράς σήμερα συνίσταται στο γεγονός ότι δείχνει, και αυτό μας συμπεριλαμβάνει όλους, παρότι εμείς είμαστε οι πρώτοι που ζητάμε την ενότητα, δείχνει αδιάφοροι μπροστά σε αυτή τη λέλαπα. Και ο ιστορικός του μέλλοντος θα μας κρίνει όχι για τις προθέσεις μας, αλλά για το αν τελικά είχαμε τη δυνατότητα, είχαμε την ευκαιρία και δεν καταφέραμε να αποτρέψουμε αυτή την καταστροφή που έρχεται. Θέλω όμως να σας πω ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το συνασπισμό ριζοσπαστικής αριστεράς, την περίοδο που όλοι βρισκόντουσαν σε μία νιρβάνα, έθετε ζητήματα τα οποία τότε ενοχλούσαν και ήμασταν μια παραφωνία μέσα στη Βουλή. Όταν όλοι ήταν ευτυχείς και χαρούμενοι με την Ολυμπιάδα, για παράδειγμα, εμείς λέγαμε ότι αυτός είναι ένας κίνδυνος, το οποίο θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στη χώρα, διότι θα αφήσει στάδια ανεκμετάλλευτα, κουφάρια, ελλείμματα. Θα μας κάνει ενδεχομένως εθνικά υπερήφανους για 10-15 μέρες, αλλά μετά θα αφήσει ελλείμματα. Όταν η χώρα βρισκόταν στην νιρβάνα του χρηματιστηρίου, εμείς λέγαμε ότι αυτό το μοντέλο οικονομίας και ανάπτυξης είναι φούσκα. Και η φούσκα έσκασε στα χέρια μας κάποια στιγμή. Και ξέρετε κάτι, κύριε Σλάμαρη, εμάς δεν μας αφορά το να γυρίσουμε στο 2008. Έξοδος από την κρίση για μας δεν είναι επιστροφή στο 2008, διότι το 2008 ήταν η προϋπόθεση για να πάμε στην κρίση, όλα όσα ζούσαμε το τελευταίο διάστημα. Μιλήσατε για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι με βάση το ισχύον σύνταγμα, η επόμενη Βουλή δύναται να είναι αναθεωρητική. Διότι η αναθεώρηση γίνεται κάθε 5 χρόνια από την προηγούμενη. Θεσμικά αυτό έχει τη δυνατότητα να το κάνει η επόμενη Βουλή, διότι είναι τετραετούς θητείας. Άρα περίπου σε ένα χρόνο από τώρα μπορεί να ξεκινήσει αναθεώρηση του συντάγματος. Και εκεί θα χρειαστούν είτε 180 βουλευτές πριν από τις μεθεπόμενες εκλογές και 150 μετά ή 150 πριν και 180 μετά για να αλλάξει το Σύνταγμα. Άρα η κρισιμότητα της ψήφου είναι επαυξημένη, διότι η σύνθεση της νέας Βουλής δύναται να καθορίσει και τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσει το Σύνταγμα. Και το μεγάλο ερώτημα είναι... Θα κάνετε τέτοιες προτάσεις εσείς? Βεβαίως, κύριε Χατζηνικολάου, θα κάνουμε. Διότι το μεγάλο δίλημα και διακύβευμα είναι: θα έχουμε αναθεώρηση συντάγματος ώστε να γίνει και de facto σύνταγμα των δανειστών μας, των πιστωτών μας, σύνταγμα μιας χώρας η οποία θα είναι προτεκτοράτο και αποικία, ή θα κάνουμε αλλαγές στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση? Και σας το λέω αυτό διότι ο κύριος Βενιζέλος στο Eurogroup του Φεβρουαρίου υποσχέθηκε στους υπουργούς των οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης ότι πρώτα θα νομοθετήσει, και όπως το έκανε μαζί με τον κύριο Σαμαρά, και αργότερα θα εντάξει στο Σύνταγμα αυτό το αδιανόητο ταμείο, το οποίο δεν θα βρίσκεται στην κυριότητα των αιρετών του ελληνικού λαού, δηλαδή του Υπουργού των Οικονομικών, αλλά στην κυριότητα των ξένων, και στο οποίο θα πηγαίνουν κατά προτεραιότητα τα δάνεια αλλά και οι φόροι αργότερα, για να πληρώνονται οι πιστωτές και μετά το κοινωνικό κράτος, οι μισθοί και οι συντάξεις. Αν λοιπόν αυτό το αποδεχθούμε, θα έχουμε βάλει μια ταφόπλακα πάνω στην ήδη χρεοκοπημένη οικονομία. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα, Παπασημάκης Παναγιώτης.
Εδώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχετε όλη τη δύναμη που απαιτείτε να πάτε έξω και να συγκρουστείτε ουσιαστικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μετά την άρνησή τους, αν σας πει δηλαδή Μέρκελ ότι καλά μας τα λες, αλλά δεν θα περάσουν αυτά που λες. Δηλαδή θα οδηγηθείτε στον χώρο του Ζαλόγκου, όπως συνεχίζετε, με πρώτη την Ελλάδα. Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση μετά, δηλαδή τι θα κάνουμε, θα γυρίσετε κι εσείς πίσω και θα μας πείτε όπως ο Βενιζέλος απέτυχα και θα προχωρήσουμε εκεί, ή τι μετά, γιατί σε 6 μήνες από σήμερα θεωρητικά υπάρχει μια ρευστότητα που ελαττώνεται, η αγορά έχει στεγνώσει. Η ανεργία θα είναι περισσότερο, ίσως και από 1.200.000. Ο κόσμος χάνει τα σπίτια του, υπάρχουν τρομερά ζητήματα έξω. Δεν είμαστε δηλαδή σε φάση να κάνουμε ένα βήμα προς τα εσάς και εσείς να μην είστε έτοιμος ή να μας πάρετε στο λαιμό σας ή να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σωστά το θέμα. Κύριε Παπασημάκη, σωστά το θέσατε ότι είμαστε ήδη στο χορό του Ζαλόγκου. Το ζήτημα είναι να μην κάνουμε ένα βήμα προς τον κρεμό, αλλά πάμε προς τα πίσω, να μην πέσουμε. Κοιτάξτε. Με βάση την ανάλυση που έκανα αρχικά, την οποία την κάνω εδώ και 2 χρόνια και κάποιοι με θεωρούν θεροβάμωνα, όμως την ομολόγησε η ίδια η Μέρκελ, εάν υπάρξει μια μεγάλη ανατροπή στην Ελλάδα, θα είναι ένα μήνυμα ισχυρό για την Ευρώπη που θα την κάνει να αισθανθεί, να ταρακουνηθεί. Και βεβαίως, εάν στην Ευρώπη, στην προσπάθεια της χώρας, έχοντας βάλει και το λαό στο προσκήνιο όμως, δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση σε αυτό το οποίο εμείς θα διεκδικήσουμε, η πιθανότητα πια διάλυσης της ίδιας της Ευρωζώνης θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τότε θα μιλάμε για εξελίξεις άλλης κλίμακας και άλλου μεγέθους. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα μέχρι σήμερα? Ότι έχει γίνει η Ελλάδα το πείραμα, ο ελληνικός λαός το πειραματόζω, ενώ το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Και αντί να το δούμε σε ευρωπαϊκές του διαστάσεις, ώστε να διεκδικηθεί δίκαιη και βιώσιμη λύση για το σύνολο της Ευρώπης, απομονώθηκε ο Παρίας, η Ελλάδα, το πείραμα, και όλοι κάνουν πειράματα πάνω στην Ελλάδα να δουν πώς θα εξελιχθεί το πείραμα και να δουν τι θα γίνει και στους επόμενους. Αλλά μέχρι τότε θα έχει ο ασθενής απεβιώσει. Σας λέω λοιπόν. Δεν ακούγεστε όμως. Ένα λεπτό. Δεν ακούγεστε. Σας λέω λοιπόν. Ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Σας λέω λοιπόν, διότι μια σοβαρή πολιτική δύναμη δεν μπορεί να εστιάζει τον πολιτικό του λόγο, την πολιτική της πρόταση, στο ότι εμείς θα υπερασπιστούμε, θα διεκδικήσουμε, θα διαπραγματευτούμε. Αν δεν, και πολύ σωστά θέτεται το ερώτημα. Σας απαντώ ότι αν δεν, τότε η κρίση θα είναι άλλης κλίμακας και άλλου μεγέθους, αλλά και τότε είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να έχουμε σχέδιο. Και το σχέδιο είναι πρώτον, συμμαχία με εκείνες τις χώρες της Ευρώπης, ιδίως του Νότου, οι οποίες θα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με εμάς. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να σταθούμε και μόνοι μας στα πόδια μας στη χώρα μας. Το ελληνικό έθνος, ξέρετε, από καταβολή το έχει ένα ελάττωμα. Ψάχνει να στηριχθεί στους ξένους, στις ξένες δυνάμεις. Είναι σημαντικό πολλές φορές αυτό. Αλλά εάν δεν μπορέσουμε εμείς μόνοι μας να σταθούμε στα πόδια μας, μην περιμένουμε από τους ξένους. Μακάρι οι ξένοι να έρθουν και να μας βοηθήσουν. Αλλά πρέπει και εμείς μόνοι μας να πατήσουμε στα πόδια μας. Και τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό, κύριε Παπασημάκη? Πρώτον, σημαίνει, ας υποθέσουμε κιόλας, εγώ σας βάζω ένα θετικό σενάριο. Ο πυρήνας του ερωτήματός του είναι αν πάτε έξω και σας πει όχι η Μέρκελ. Πει όχι, κύριε. Και απαντώ. Θα πληρώσετε όπως συμφωνήσαμε. Και απαντώ. Θα τιμήσετε την υπογραφή του Βενιζέλου και του Παπαδήμου και του και απαντώ, Σαμαρά. Κύριε Χατζηνικολάου. Μια παρέμβαση. Δεν πληρώνετε. Δεν ακούγεστε. Πάνω σε αυτό μπορώ να παρέμβω λίγο? Όχι. Θα τελειώσει την απάντησή του. Δεν γίνεται. Όχι, θα κάνετε την επόμενη ερώτηση εσείς. Κύριε Βασιμάκη. Κάντε την παρέμβαση, είναι η τελευταία όμως. Πρέπει να ρωτήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας δώσετε το δικαίωμα να ρωτήσουμε. Πάτε έξω και σας. Μάλλον, δεν πληρώνουμε ένα ομόλογο. Αυτό προς το γερμανικό δημόσιο ή προς τους Γάλλους. Αυτό σαν αποτέλεσμα ίσως έχει να κοπεί μια σύνταξη ενός Γερμανού πολίτη. Εμείς θέλουμε να γλιτώσουμε τις δικές μας συντάξεις. Χωρίς να κόψουμε τη συντάξη των Γερμανών πολιτών. Μάλλον κάποιο μπόνους τραπεζίτη θα κοπεί στη Γερμανία. Μακάρι, παρά σύνταξη του Γερμανού πολίτη. Αλλά είναι κέριο το ερώτημά σας και θέλω να το απαντήσω ευθέως. Κύριε Παπασημάκη, ό,τι και να γίνει στην πολιτική διαπραγμάτευση στην Ευρώπη και όποια κυβέρνηση για να έρθει σε 7 Μάη,
το κρίσιμο ερώτημα, το κρίσιμο δίλημα για αυτή την κυβέρνηση θα είναι το εξής. Πληρώνουμε παρέγκλητα τις απαιτήσεις των πιστωτών μας να μην χάσουν ούτε ένα σέντς ή στηρίζουμε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικό κράτος. Και σε αυτό το ερώτημα εμείς δεν έχουμε καμία ταλάντευση. Ούτε ένα ευρώ δεν πρέπει να πάει στους πιστωτές μέχρι ότου μπορέσει να στηριχθεί η ελληνική οικονομία, να διασφαλιστούν οι μισθοί και οι συντάξεις και να βρεθεί βιώσιμη και δίκαιη λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμη και αν χρειαστεί να φύγετε από την Ευρωζώνη. Ακόμη και αν χρειαστεί να φύγετε από την Ευρωζώνη. Δεν είναι επιλογή. Και τι κόστος θα έχει αυτό, σας άκουσα πριν. Επαναλαμβάνω. Επειδή ακούω με μεγάλη προσοχή, σας άκουσα πριν να λέτε ότι μπορεί να καταστραφεί ο κρίκος, αλλά θα καταστραφεί και η αλυσίδα. Ξέρετε, εμάς λίγο μας νοιάζει τους Έλληνες πολίτες τι θα γίνει με την αλυσίδα. Ο κρίκος μας νοιάζει πολύ. Γιατί είναι τα σπίτια μας, οι δουλειές μας. Αλλά αν δεν υπάρχει αλυσίδα, δεν θα υπάρχει και αντικείμενο. Αν δεν υπάρχει αλυσίδα, μπορεί να υπάρχει χώρα όπως υπήρχε επί πολλά χρόνια πριν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας έλεγα λοιπόν πιο πριν ότι η έξοδος από το ευρώ δεν είναι επιλογή μας. Όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανένα ενδεχόμενο. Μάλιστα. Εάν αύριο φύγει η Γερμανία από το ευρώ, λοιπόν, τι θα κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι? Πράγμα που συζητείτε. Να βρούμε το ευρώ. Πράγμα που συζητείτε. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε σχέδιο έκτακτης ανάγκης για κάθε περίπτωση. Και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης συνίσταται στο εξής, το οποίο εμάς μας αφορά. Αναδιανομή του πλούτου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει επιτέλους αυτή τη χώρα να φορολογείται η φτώχεια και να φορολογηθεί επιτέλους και ο πλούτος, ώστε να εξασφαλιστούν τα ελάχιστα εκείνα αλλά ικανά, προκειμένου να μην υπάρχει κανένα σπίτι δίχως ρεύμα και δίχως θέρμανση, κανένας άστεγος που να μην μπορεί να στεγαστεί, κανένας ασθενής σε δημόσιο νοσοκομείο δίχως αξιοπρεπή περίθαλψη, κανένα παιδί να πηγαίνει νηστικό στο σχολείο. Αυτά πρέπει να εξασφαλίσουμε πρώτα. Μάλιστα. Επόμενη ερώτηση. Αβραμόπουλος Στέφανος, λέγομαι, καλησπέρα. Επειδή στην προεκλογική σας ρητορική έχετε βάλει ως προμετωπίδα το θέμα της ενότητας της αριστεράς και η πρόταση σας αυτή φαίνεται ότι έχει αναθερμάνει σε μεγάλο βαθμό και καλλιεργεί σε ελπίδες στον κόσμο ότι μπορεί τέλος πάντων αυτή η ενότητα να προχωρήσει, πράγμα που φάνηκε και σε ερωτήσεις που έγιναν προηγουμένως στην κυρία Παπαρίγα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω σε εσάς, κυρίως για τη δική σας θέση, για τη δική σας ευθύνη, γιατί πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή η πρόταση ρίχνει κατά κάποιο τρόπο τον μπαλάκι στους άλλους, δηλαδή αρνείται το ΚΚΕ, αρνείται η Δημάρ. Από τη δική σας τη μεριά, πόσο είστε έτοιμοι να διασφαλίσετε, να εγγυηθείτε αυτή την ενότητα και πραγματικά να την προχωρήσετε σε τέτοιο τρόπο που να μην απογοητευτεί, με τέτοιο τρόπο να μην απογοητευτεί ο κόσμος? Διαβάζω εδώ σε ένα περιεκτικό άρθρο του Τάσου Τελώνη, στη Real του Μεγάλου Σαββάτου. Οι προτάσεις για συνεργασία άλλωστε ενώνουν το χώρο της Κουμουνδούρου, στο βαθμό που δεν γίνονται αποδεκτές από το ΚΚΕ, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντιμετώπιζε σοβαρούς κλειδονισμούς. Δηλαδή, εάν το ΚΚΕ έλεγε αύριο, ξέρω εγώ, ναι στην πρόταση συνεργασίας, εσείς, οι δικοί σας συνιστώσεις, θα ήταν έτοιμες να την δεχτούνε? Και με βάση αυτό και τελειώνω. Πόσο ένα θέμα τέτοιας συνεργασίας θα έθετε σοβαρά προβλήματα? Για παράδειγμα, το ΚΚΕ λέει ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Κουβέλης από την άλλη μεριά λέει ότι θα κάνουμε διαπραγμάτευση χωρίς να θέλουμε να έρθουμε σε ρήξη. Θέλω να ξεκαθαρίσετε και τη δική σας θέση. Μάλιστα. Είστε έτοιμος για ρήξη? Η ερώτηση θα έχει μία συμπλήρωση για να ομαδοποιήσουμε. Σταύρος Στέλος, λέγομαι. Θέλω να συμπληρώσω σε αυτό. Έχετε κάνει κάποιες προτάσεις και προς το ΚΚΕ και προς τη Δημάρ. Ήταν πριν η κυρία Παπαρίγα, δεν πρόλαβα να την ερωτήσω. Θέλω να σε ρωτήσω, μήπως και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνη στο θέμα της κατανόησης, της ενότητας? Δηλαδή, παράδειγμα, η κυρία Παπαρίγα, ενώ εσείς έχετε κατάργηση των συνθηκών Μάστριχ και του Συμφώνου Σταθερότητας, εκείνη έδειξε ότι δεν το ξέρει, ότι έχετε μια κοινή βάση. Σε οικονομικό πεδίο, λοιπόν, υπάρχουν σημεία τα οποία είναι κοινά και θα μπορούσατε να τα κάνετε σε μια πλατφόρμα. Δεν λέμε για ενιαίο κόμμα και ενιαίες οργανώσεις. Μία πλατφόρμα, όπως είναι η πλατφόρμα του μνημονίου που υπέγραψε το ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, μία πλατφόρμα με μίνιμουμ στοιχεία κοινά των προγραμμάτων. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Ναι. Για πόσο καιρό λοιπόν, εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτή η άρνηση, δηλαδή συζητάτε σε όταν μία κουόντων, για πόσο καιρό εσείς θα προσπαθείτε και θα αγωνίζεστε για αυτό το πράγμα? Μήπως θα πρέπει να χαράξετε μία άλλη πορεία? Μάλιστα. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, κύριε Αβραμόπουλε,
ο έγκριτος δημοσιογράφος της Real News, ο κύριος Τελώνης, το συγκεκριμένο δεν εκτελωνίζει σωστά και ορθά το κλίμα της Κουμουνδούρου. Διότι δηλαδή δεν υπάρχουν για στο μας... ΣΥΡΙΖΑ δυνάμεις που δεν βλέπουν με, καλή, με καλό μάτι τη συνεργασία με το ΚΚΕ. Πλέον όχι. Πλέον όχι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν. Και θέλω να σας πω ότι ακόμα και αν υπάρχουν δυνάμεις που διαπιστώνουν ότι οι διαφορές ιδεολογικές είναι σημαντικές. Ξέρετε, εμείς έχουμε διαφορετική εκτίμηση για τα καθεστώτα του πρακτού σοσιαλισμού. Δεν θεωρούμε ότι ήταν σοσιαλισμός αυτό. Διότι θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει σοσιαλισμός δίχως δημοκρατία και ελευθερία. Παρόλα αυτά, τούτη την ώρα, αυτές οι υπαρκτές διαφορές πρέπει να παραμεριστούν. Διότι καίγεται το σπίτι μας. Και όταν καίγεται το σπίτι μας και κοιμάται η γυναίκα, ο άντρας που έχει τσακωθεί μαζί της, πρέπει να την ξυπνήσει για να σβήσουν μαζί το σπίτι. Δεν λέει ότι είμαστε τσακωμένοι και δεν θα σβήσουμε το σπίτι. Λέει, θέλω να πω ότι αυτό που διακυβεύεται τώρα δεν είναι εάν θα έχουμε σοσιαλισμό και τι είδους σοσιαλισμό θα έχουμε στις 7 του Μάη, αλλά αν θα έχουμε βαρβαρότητα και πόση βαρβαρότητα θα έχουμε. Και πρέπει να αποκρούσουμε τη βαρβαρότητα. Αυτό είναι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή. Ως εκ τούτου θέλω να σας πω με ειλικρίνεια, δεν είναι προσχηματική η επίκληση της ενότητας. Δεν είναι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Αν ήταν επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, δεν θα λέγαμε πάμε μαζί στις μονεδρικές και εμείς δεν θα κατεβάσουμε ψηφοδέλτιο στις 7 από τις 8. Διότι αν ήταν πυροτέχνημα και ο άλλος έλεγε ναι, θα έπρεπε εμείς, αν δεν το κάναμε, να πηγαίναμε να κρυφτούμε. Μιλάμε δημόσια, έχουμε την ευθύνη αυτών που λέμε. Σας λέω λοιπόν ότι εάν αύριο το πρωί, κυρία Παπαρίγ, εάν έχει πιστεί από την κουβέντα που έγινε εδώ, και αύριο το πρωί ένα νεύμα κάνει ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, εμείς είμαστε εδώ, η πρότασή μας είναι στο τραπέζι, να κουβεντιάσουμε. Θέλω να σας πω όμως κάτι και απαντώ και στο άλλο ερώτημα. Η συζήτηση μεταξύ δύο αριστερών κομμάτων δεν θα γίνει από μηδενική βάση. Αλίμονο. Δεν έχουμε κοινή... Δεν ακούγεστε όμως. Είναι αυτό με το Χατζηχρήστο που λέγαμε πριν. Επιστροφή στη δεκαετία του 60. Πρέπει να εξηγώ κάθε φορά ότι τηλεόραση χωρίς μικρόφωνο... Έλεγα λοιπόν ότι η συζήτηση αυτή σίγουρα δεν μπορεί να γίνει σε μηδενική βάση. Ετοιμαζόταν διότι... να σας ρωτήσει για το γεγονός ότι η κυρία Παπαρίγα είπε ότι άλλο κομμουνιστής, άλλο αριστερός. Και ότι η αριστερά έχει γίνει λάστιχο. Αλλά θα παρακαλέσω, δεν θα απαντήσετε σε αυτό, θα παρακαλέσω. Ο κανόνας είναι σε αυτή την εκπομπή, επειδή είναι διαδοχικές οι συνεντεύξεις, να μην σχολιάζει ο επόμενος τις δηλώσεις που έγιναν εδώ του προηγούμενου. Πιστεύω ότι αυτό για λόγους δεοντολογίας είναι καλό. Άλλωστε νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει υλικό, αν θέλει να σχολιάσει το ΚΚΕ και την κυρία Παπαρίγα, από προηγούμενες δηλώσεις και συνεντεύξεις της. Παρακαλώ κύριε πρόεδρε. Εγώ κύριε Χατζηνικολάου, αυτή την τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος τη σέβομαι βέβαια, αλλά δεν μπορώ να την καταλάβω. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι ο κομμουνιστής δεν είναι αριστερός. Μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχουν αριστεροί οι οποίοι δεν είναι κομμουνιστές. Λέει βεβαίως ότι η αριστερά έχει είναι γίνει λοιπόν λάστιχο, ένα ότι μετά το υπερσύνολο η αριστερά, αριστεροί δήλωναν... εντός του οποίου υφίσταται και βρίσκεται και το σύνολο των κομμουνιστών και των κομμουνιστριών στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας. Αλλά θέλω να πω κάτι απαντώντας στον κύριο Τέλη. Προσέξτε τώρα αντίφαση. Μας κατηγορεί και μάλιστα όχι μόνο μας κατηγορούν, αλλά λένε και η κυρία Παπαρίγα και ο κύριος Κουβέλης, γιατί δεν συνεργάζονται με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν απαντάνε θετικά στο να κάτσουν σε ένα τραπέζι, όχι γιατί βάζουν κάποια ζητήματα, πλατφόρμας, ένα θέμα βάζουν. Η μία λέει ότι είμαστε πολύ φιλοευρωπαϊστές και ο άλλος λέει ότι είμαστε πολύ αντιευρωπαϊστές. Λοιπόν, τώρα δεν μπορεί να έχουν και οι δύο ταυτόχρονα πάντως, δίκιο. Ο μόνος που δηλώνει εγώ ότι να σας πω ότι είναι ένα πρόσχημα. Μαζί σας είναι ο κύριος Πάνος Καμένος, από ό,τι καταλαβαίνω. με τον τρόπο που το βάζετε στην ατζέντα, θα έπρεπε να είμαι πολύ ικανοποιημένος, διότι επιτέλους θέλει και κάποιος να συνεργαστεί μαζί μας. Με τον κύριο Καμένο. Βέβαια αποτελεί ερώτημα. Με τον κύριο Καμένο... Εσείς αποκλείετε μια συνεργασία με αντιμνημονιακές δυνάμεις που δεν είναι στην αριστερά. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν πρωτοάκουσα ότι εξήρε ο κύριος Καμένος τις θέσεις μας στα ζητήματα της οικονομίας, πολλοί σύντροφοί μου, φίλοι μου,
ενοχλήθηκαν. Εγώ δεν ενοχλήθηκα. Διότι διαπίστωσα ότι οι θέσεις μας έχουν τόσο μεγάλη απήχηση στην κοινωνία που αποκτούν ηγεμονία ακόμα και στον χώρο της δεξιάς. Με τον κύριο Καμένο έχουμε σημαντικές πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές. Έχουμε διαφορετική ιδεολογική καταγωγή. Αυτό δεν μας επιτρέπει να είμαστε σε κοινή πορεία, στον ίδιο χώρο. Επιπλέον όμως έχουμε και μία διαφορά στο οικονομικό πρόγραμμα. Θα ήθελα να την επισημάνω, κύριε Χατζηνικολάου. Ο κύριος Καμένος υποστηρίζει το Ζάπιο 1 και το Ζάπιο 2. Δεν ξέρω και το Ζάπιο 3. Έχει γίνει σαν το Star Trek το Ζάπιο. Αλλάζει από επεισόδιο σε επεισόδιο. Αλλά το Ζάπιο 1 και το Ζάπιο 2 έβαζαν το ζήτημα της μείωσης της φορολογίας του πλούτου. Σε αυτή τη ζωή, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορεί όλοι να κερδίζουν και όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Όταν κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Συνήθως τα τελευταία χρόνια και ιδίως τα χρόνια του μνημονίου, κερδίζουν οι λίγοι που έχουν τα πολλά και χάνουν οι πολλοί που έχουν τα λίγα και τώρα δεν έχουν τίποτα. Δεν μπορεί λοιπόν ο κύριος Καμένος και ο κύριος Σαμαράς να λέει θα σας βγάλω, όταν ήταν αντιμνημονιακός ο κύριος Σαμαράς, τώρα δεν είναι, ότι θα βγούμε από την κρίση και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι, διότι θα διαγράψουμε το χρέος, μάλιστα να το διαγράψουμε και μετά. Εάν συνεχίσουμε να μειώνουμε τη φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου, τότε δεν θα έχουμε χρήματα για να στηρίξουμε την ανάπτυξη, μάλιστα, την ενεργό ζήτηση, τους μικρούς, τους μεσαίους και τους αδύναμους. Και άρα θα ξαναδημιουργηθεί το χρέος. Άρα, και κλείνω με αυτό, η μεγάλη μας διαφορά είναι ότι εμείς λέμε θα φορολογήσουμε τον πλούτο και όχι θα μειώσουμε τη φορολογία, μάλιστα, του πλούτου. Παρακαλώ το ερώτημά σας. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Γιώργος Κωνσταντινίδης λέγομαι. Και εμένα το ερώτημά μου ήταν ακριβώς αυτό για τον κύριο Καμένο. Εγώ δεν ρωτώ για αυτά που σας χωρίζουν, αλλά για αυτά που θα πρέπει να σας ενώνουν. Προσωπικά δεν πιστεύω αυτό που λένε αριστερά, δεξιά, κέντρο κλπ. Σήμερα. Κάποτε όταν ήμουν νεαρός είχα διαβάσει σε μια τουαλέτα, σε μια καφετέρια, ο καπιταλισμός είναι η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Ο κομμουνισμός είναι ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, με βάση αυτό, εγώ θα ήθελα να δω... Ελπίζω να μην το διαβάσατε και αυτό σε τουαλέτα, κύριε Κωνσταντινίδη. Εγώ θα ήθελα... Είναι πολύ λογικό, άμα το σκεφτείτε. Επειδή τον κομμουνισμό τον έχουμε ζήσει, η οικογένειά μου. Γιατί είμαστε πρόσφυγες από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Εγώ προσωπικά, με βάση τη σημερινή κατάσταση, θα περίμενα να δω μια συνεργασία όλων των αντιμνημονιακών κομμάτων πάνω σε 4-5 συγκεκριμένα πράγματα. Έξω από το μνημόνιο, αλλαγή της οικονομικής πολιτικής, αλλαγή του συντάγματος, κρατικοποίηση των τραπεζών που στην ουσία είναι κρατικές, αφού το κεφάλαιο των τραπεζών έχει υπερκαλυφθεί από τις κρατικές επιδοτήσεις. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινίδη, καταρχάς θα περάσω γρήγορα το πρώτο σχόλιο, ότι η δική μας εκτίμηση είναι ότι αυτό που κρίθηκε στην ιστορική συνείδηση των πολιτών όλα τα προηγούμενα χρόνια στη Σοβιετική Ένωση δεν ήταν κομμουνισμός, γι' αυτό και κρίθηκε με τον τρόπο που εσείς αναφερθήκατε πιο πριν. Θα ήθελα όμως να έρθω στο διατάφτα και στο σήμερα, διότι και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι επαναπροσδιορίζεται η πολιτική συνείδηση όλων των πολιτών και η πολιτική τοποθέτηση, όχι με βάση τις διαχωριστικές γραμμές του χθες ή τι έγινε στον εμφύλιο πόλεμο, αλλά με βάση τα κοινωνικά βιώματα που έχουμε σήμερα. Εμείς λοιπόν, όταν μιλάμε για την ανάγκη πατριωτικής συσπήρωσης και δημοκρατικής συσπήρωσης, βάζουμε και το ταξικό δίπλα. Το πατριωτικό δίκο στο ταξικό είναι πουκάμισο αδιανό. Διότι αν δεν αποκατασταθούν οι παραγωγοί του πλούτου σε αυτή την κοινωνία, που είναι οι εργαζόμενοι, αν δεν μπορέσουμε να πάρουμε από τους λίγους και πλούσιους για να δώσουμε στους φτωχούς, ξέρετε, τότε βέβαια, η πατρίδα δεν θα μπορέσει να το αντεπιχείρημα, πρόεδρε, σε αυτό, που ακούω από διάφορες πλευρές, είναι ας πάρουμε το τιμόνι πίσω, που το έχει τώρα ο Τόμσεν και οι άλλοι υπάλληλοι, και μετά βλέπουμε ποιος θα το κρατάει. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Και θα σας πω γιατί δεν είναι έτσι. Και θα σας πω γιατί δεν είναι έτσι. Διότι το τιμόνι, επιτρέψτε μου, δεν το έχει μόνο ο Τόμσεν. Το μνημόνιο δεν το έφεραν στην Ελλάδα μονάχα οι ξένοι. Το μνημόνιο το συνέταξαν και κάποιοι οι οποίοι είναι Έλληνες, ελληνότατοι, έχουν ελληνικό αίμα στις φλέβες τους. Οι οποίοι κερδίζουν από αυτό. Οι οποίοι ξέραν την ελληνική πραγματικότητα και ο κύριος Τόμσεν δεν την ήξερε.
Το μνημόνιο συνετάχθη σε ελληνικά τραπεζικά και δικηγορικά γραφεία και λόμπι. Και από το μνημόνιο κάποιοι Έλληνες κερδίζουν. Συνεπώς, πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε έναν πόλεμο. Στο μνημόνιο, αλλά ο πόλεμος δεν είναι ανάμεσα πράγματα σε έθνη και σε λαούς. Είναι ανάμεσα σε τάξεις. Εμείς με τον εργαζόμενο, τον Γερμανό, πράγματα. Δεν έχουμε πολλά να χωρίσουμε. Στο μνημόνιο υπάρχουν θετικά πράγματα. Θέλω να πω ο διαχωρισμός μνημονιακή-αντιμνημονιακή, άσπρο-μαύρο, ισχύει ή υπάρχουν και μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να τις έχουμε κάνει και μόνοι μας. Στο μνημόνιο υπάρχει μια φιλοσοφία που το διέπει από την αρχή ως το τέλος, η οποία φιλοσοφία είναι αντικοινωνική, αντιλαϊκή, σύμφωνο, άδικη σύμφωνο, και εμπεριέχει τη δηλητηριώδη δόση, τη δηλητηριώδη συνταγή της λιτότητας. Δεν υπάρχει τίποτε θετικό. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν ήταν κακός ο μάγειρας, αλλά λάθος συνταγή. Διότι αν ήταν κακός ο μάγειρας, θα πετύχαινε στην Ισπανία, θα πετύχαινε. Εκεί δεν είχαν μνημόνιο, αλλά είχαν λιτότητα. Θα πετύχαινε στην Πορτογαλία, θα πετύχαινε αλλού. Ακούστε. Θέλετε να πάτε την κουβέντα εκεί όπου και εγώ θα παραδεχτώ. Θέλω να πάω ότι στο θέμα των μεταρρυθμίσεων. Κείμενα στην οργάνωση του κράτους. Ναι, και επίσης θέλω να πάμε και λίγο την κουβέντα και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η αριστερά πολιτικά όλα τα τελευταία χρόνια. Αν δηλαδή και η αριστερά έχει, όπως την κατηγορεί ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς, τη δική της ευθύνη για τη σημερινή χρεοκοπία, για τη σημερινή εικόνα. Σας κατηγορούν ότι μέσα από μία πρακτική λαϊκισμού, μία πρακτική χαϊδέματος αυτιών των πολιτών και διαρκών κινητοποιήσεων, διαρκού στηρίξεως σε όποιον αντιδρούσε, για όποιο λόγο και αν αντιδρούσε, άκρητα, οδηγήσατε κι εσείς τα πράγματα με το δικό σας μικρότερο μερίδιο από τα κόμματα εξουσίας, ναι, αλλά πάντως με το δικό σας μερίδιο, καταρχάς, και τη δική σας ευθύνη. Καταρχάς, επειδή άκουσα τον κύριο Σαμαρά να λέει ότι η αριστερά ευθύνεται διότι έκλεισε επιχειρήσεις, θα ήθελα να σας πω ότι εγώ δεν ξέρω καμία επιχείρηση που να έκλεισε εξαιτίας της αριστεράς. Ξέρω όμως πολλές που έκλεισαν εξαιτίας της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε μάλλον καιρό να μιλήσετε με ξενοδόχους στην πλατεία Συντάγματος. Να σας πούν, πώς αισθάνονται, για παράδειγμα, όταν οι πόρτες τους κλείνουν, όταν τα μάρμαρα ξυλώνονται και όταν οι τουρίστες φεύγουν κυνηγημένοι για να σωθούν. Ήταν πιο εύστοχο να δώσετε ένα παράδειγμα ενός μικρομεσαίου επιχειρηματία στην πλατεία Συντάγματος και όχι ενός μεγάλου ξενοδοχείου. Διότι αυτά τα μεγάλα. Δεν είπα αυτό. Ερώτηση θέτω. Καταρχήν, θα παρακαλέσω θερμά, αν ήθελα να ρωτήσω εσάς, κυρία μου, θα ρωτούσα εσάς. Ρώτησα τον Πρόεδρο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Σας λέω λοιπόν ότι τα μικρομεσαία. Τι είναι, τα ξενοδοχεία τι είναι? Είναι επιχειρήσεις. Είναι επιχειρήσεις. Και μάλιστα στην μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας, στον τουρισμό. Δεν αντιλέγω. Ναι, απλά. Γιατί μου λέτε ότι είναι κακό παράδειγμα? Όχι, το θεωρώ το καλύτερο πω, παράδειγμα. Θα σας πω ότι κλείνουν. Διότι είμαστε κατά βάση τουριστική χώρα. Διότι κανένα από αυτά τα μεγάλα ξενοδοχεία δεν απειλήθηκε. Όχι, μιλώ και για τα μικρά. Έχετε πάει στη Φιλελλήνων. Τα μικρά ξενοδοχεία. Επιτρέψτε μου να σας πω. Το γεγονός ότι στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν διαδηλώσεις. Υπάρχουν αγανακτισμένοι. Στο κέντρο της Αθήνας, στη Βουλή, ο κόσμος θα εκφράσει την αγανάκτησή του. Εκεί θα διαδηλώσει. Πού θα διαδηλώσει? Στο λιμάνι. Το γεγονός λοιπόν ότι. Στο λιμάνι. Με πάτε σε άλλο θέμα όμως. Όχι, είναι το ίδιο θέμα. Και πρέπει να σας πω. Πρόεδρε μου, είναι το ίδιο θέμα. Κύριε Χατζηνικολάου. Είναι το ίδιο θέμα. Με βάζετε σε. Είναι η κατηγορία εναντίον της αριστεράς ότι μερικές φορές δεν υπολογίζει με ευθύνη και με ωριμότητα τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η υποστήριξη που δίνει άκρητα στους πάντες. Σε ό,τι μας αφορά, η υποστήριξή μας δεν ήταν άκρητη ποτέ. Αλλά θα παραδεχθώ ότι στο ζύγι πάντοτε βάζουμε πιο πάνω τα δικαιώματα του εργαζόμενου από τα δικαιώματα του, που έχει και αυτός δικαιώματα, του επιχειρηματία. Θέλω να καμιά σας φορά πω, αυτά ταυτίζονται βέβαια. Θέλω να, βεβαίως, γιατί ιδιαίτερα, αν κλείσει η επιχείρηση, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό ήθελα να σας πω. Ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έκανα το σχόλιο για τα μεγάλα ξενοδοχεία και για τις μικρές επιχειρήσεις ή τα μικρά ξενοδοχεία που κλείνουν. Για να σας πω αυτό ακριβώς. Ότι το ξενοδοχείο King George ή το Plaza, που είναι μιας μεγάλης αλυσίδας
και που ακόμα και αν όντως υποστήσει μία από τις διαδηλώσεις, δεν θα κινδυνεύσει με κλείσιμο, διότι υποστηρίζεται. Να σας φέρω δεν έχει τις ίδιες ανάγκες από το μικρομεσαίο επιχειρηματία που κλείνει. Γιατί πρέπει να κάνουν απεργία στο Real FM η τεχνική όταν απολύεται ένας τεχνικός στο Flash? Γιατί πρέπει η τεχνική στο Real FM που δεν απολύει και δεν κάνει μειώσεις να κάνουν απεργία και να είμαστε κλειστά για δύο μέρες και να χάνουμε έσοδο στην εποχή της κρίσης που τα φέρνουμε βόλτα τσίμα-τσίμα και με αγωνία, ενώ δεν έχουμε κάνει απόλυση. Ενώ η απόλυση έγινε στο Flash. Και φαντάζομαι μεταχειρίζομαι το Flash γιατί έκλεισε σήμερα, ναι, και το θεωρώ μια δραματική εξέλιξη. Ένα ιστορικό ραδιόφωνο κατέβασε, ανέστηλε τη λειτουργία του. Φαντάζομαι ότι αυτό θα οφείλεται στο γεγονός ότι περασπίζονται μια κλαδική σύμβαση η οποία, ναι, απειλείται. Και γι' αυτό κάνουν απεργία ως κλάδος. Θέλω να πω μήπως πρέπει να τα ξαναδούμε όλα. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να σας πω. Στην κρίση μήπως πρέπει να τα ξαναδούμε όλα. Εγώ θέλω να τα ξαναδούμε όλα χωρίς καμία αντίρρηση, να κάτσουμε να τα κουβεντιάσουμε όλα, να τα δούμε όλα. Αυτή την ώρα, οι δυνάμεις εργασίας βρίσκονται μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο και ανελαίητο πόλεμο. Αυτό είναι αλήθεια. Και προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι μπορεί να περισσωθεί. Θα είχε νόημα αυτή την κουβέντα να την κάνουμε πριν από 2 ή 3 χρόνια. Ή ενδεχομένως θα είχε νόημα να την κάνουμε αυτή την κουβέντα όταν βλέπαμε πολλές φορές το συνδικαλιστικό κίνημα να μην κοιτάει τα του οίκου του και να εξαντλείται σε επιχειρήματα επαναστατικότητας. Και το λέω αυτό διότι δεν θα ήθελα εγώ να υπερασπιστώ και φαινόμενα διαφθοράς που εντοπίστηκαν μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο διαβρώθηκε από την κομματοκρατία των δύο κομμάτων εξουσίας. Εν τούτης όμως, θα ήθελα να διαχωρίσω το τι συμβαίνει σήμερα με αυτό το γενικότερο που πρέπει να το κουβεντιάσουμε, διότι εγώ πιστεύω ότι και το συνδικαλιστικό κίνημα χρειάζεται μεγάλες ανατροπές και αλλαγές και εξυγίανση, να σας πω κάτι. Ποιος εργαζόμενος σήμερα των 400 ευρώ αισθάνεται ότι εκπροσωπείται από αυτή τη ΓΕΣΕ όπως λειτουργεί ή από αυτή την ΑΔΔΗ όπως λειτουργεί? Μάλιστα. Παρακαλώ. Θέσουμε λίγο σε πιο καθημερινά προβλήματα. Λέγομαι Δημήτρης Ραζέλος, μένω και χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, ζω και στο κέντρο της Αθήνας. Από την απάντησή σας στους λαθρομετανάστες που είχατε δώσει προηγουμένως, κατάλαβα ότι η λύση στην παράνομη μετανάστευση είναι να τους χορηγήσουμε τα εξωτερικά έγγραφα και να φύγουν από τη χώρα. Φαντάζομαι, άμα σας ρωτήσω για τα ναρκωτικά, ποια είναι η λύση στο πρόβλημα, θα είναι να το νομοποιήσουμε, οπότε δεν θα είναι παράνομα και δεν θα είναι αυτό πρόβλημα. Εγώ θέλω να κάνω ερώτηση. Πώς πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η ανομία και η εγκληματικότητα δύο κατηγοριών ανθρώπων? Μία κατηγορία μεγαπών, από αυτούς που παρκάρουν, διπλοπαρκάρουν στη μέση του δρόμου, κλείνουν διαβάσεις, συμμετέχουν από πίσω από πυρηνικές διαδηλώσεις και αρχίζουν και σπάνε μαγαζιά. Καίνε μαγαζιά, πετάνε μολότοφ στην αστυνομία, σπάνε τα κοινόχρηστα μάρμαρα της πλατείας Συντάγματος, τα οποία συνέχεια τα φτιάχνουμε. Και την άλλη κατηγορία των άλλων ανθρώπων, των αλλοδαπών, οι οποίοι περιφρονούν τους νόμους της χώρας μας, έρχονται εδώ χωρίς να το θέλουμε, παραμένουν παράνομα, εργάζονται παράνομα. Και μια μερίδα από αυτούς εγκληματούν, εν πάση περιπτώσει. Πώς θα αντιμετωπιστούν πρακτικά και αποτελεσματικά? Μάλιστα. Στο πρώτο ερώτημά σας βάλατε στην ίδια ζυγαριά διαφορετικής βαρύτητας πράγματα. Το διπλοπαρκάρισμα με την άσκηση βίας. Κοιτάξτε, υπάρχουν νόμοι. Και για τους ημεδαπούς και για τους αλλοδαπούς. Και οι νόμοι οφείλουν να τηρούνται. Η τιμωρία στο διπλοπαρκάρισμα είναι το τριπλοπαρκάρισμα. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Αυτοί οι οποίοι δεν τηρούν τους νόμους νομότυπα, τι θα κάνουμε με αυτούς? Διότι με αυτόν ο οποίος συλλαμβάνεται να πετάει μία μολότοφ θα δικαστεί. Τι με ρωτάτε να σας πω, τι θα γίνει με αυτόν. Αυτός ο οποίος όμως δεν φοράει κουκούλα, αλλά φοράει γραβάτα συνήθως. Και παρανομεί. Και έχει την ασυλία τη βουλευτική. Ή την ασυλία του γεγονότος ότι μετά τα 5 χρόνια υπέρχεται παραγραφή. Με αυτούς πείτε μου τι θα κάνουμε. Διότι, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να υπερασπιστώ. Αυτοί έχουν άλλη κουκούλα, τις offshore. Εντάξει. Δεν θέλω να ξεφύγω από το ερώτημά σας. Αλλά θέλω να σας πω ότι η βία θα είναι ένα φαινόμενο το οποίο το επόμενο διάστημα θα το έχουμε στη ζωή μας καθημερινά, όχι μόνο στις πλάκες της πλατείας Συντάγματος. Θα το έχουμε στα γήπεδα, θα το έχουμε στα σχολιά, θα το έχουμε στη ζωή μας, το έχουμε παντού. Γιατί? Γιατί η βία και ο φόβος, μάλλον η βία, είναι και ένα απότοκο του φόβου που έχει κυριαρχήσει στη ζωή μας.
Βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολύ μεγάλης κοινωνικής έντασης. Και ευθύνη γι' αυτό έχουν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές. Το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι σήμερα, αλλά και οι μεγαλύτεροι, αισθάνονται τεράστια ανασφάλεια. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι θα πρέπει να εκλογικεύσουμε και να βρούμε λύσεις. Και όχι να αφορίζουμε. Το εύκολο είναι να αφορίσεις. Το λέω εγώ διότι εμείς στα θέματα αυτά βρεθήκαμε στο μάτι του κυκλώνα, όταν αψηφώντας ίσως το πολιτικό κόστος, είπαμε ότι τα νέα τα παιδιά που βγαίνουν στους δρόμους πρέπει να δούμε γιατί σπάνε τις βιτρίνες. Πριν πούμε πιάστε τους, συλλάβετε τους, να δούμε γιατί τις σπάνε. Και θυμάστε τι κριτική είχαμε δεχτεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Συνεπώς, πρέπει να σας πω, η δική μου αίσθηση είναι ότι για να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα της βίας, πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά ώστε να επαναφέρουμε ένα κράτος δικαιοσύνης, όπου ο πολίτης θα αισθάνεται ότι η εξουσία τον αντιμετωπίζει όχι ως πολίτη δεύτερης κατηγορίας, αλλά τον αντιμετωπίζει με δικαιοσύνη και τον αντιμετωπίζει με τρόπο τέτοιο που θα τον κάνει να αισθάνεται ευθύνη. Αν δεν αισθάνεται ευθύνη, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει και το κράτος και την πολιτεία με τρόπο που να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια που εσείς θα ονομάσετε. Παρακαλώ, πλαίσια ευνομίας. Καλησπέρα σας. Χρήστος Χαχλιουτάκης ονομάζομαι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω στη συνέχεια αυτό που αναφέρατε πιο πριν. Πιστεύετε... σπουδαστής δημοσιογραφίας και εσείς, όχι. Μαθηματικό σπουδάζω. Πιστεύετε ότι αν αυξήσετε τη φορολογία στις μεγάλες επιχειρήσεις, πιστεύετε ότι θα έχουν έδρα την Ελλάδα και δεν θα πάνε, ας πούμε, Βουλγαρία, Αλβανία, Σκόπια? Με ποια λογική δηλαδή να γίνει αυτό και να μείνει? Δηλαδή και εγώ αν είχα μεγάλη επιχείρηση θα έφευγα. Ναι. Καταρχάς... και μικρή. Καταρχάς να σας απαντήσω λέγοντάς σας ότι μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις αυτές που πήγαν από τη Μακεδονία στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, δεν φύγαν επειδή αυξήθηκε η φορολογία τους. Επιδοτήσεις παίρνανε από το ελληνικό δημόσιο, όπως ο Λαναράς και άλλες, επιδοτήσεις παίρνανε. Αλλά κάποια στιγμή ανακάλυψαν ότι παραδίπλα τους συμφαίνει περισσότερο και πήραν και τις επιδοτήσεις, βάλαν στην τσέπη και την κοπανίσανε. Προσέξτε όμως να σας πω κάτι. Είναι αυτή η μεγάλη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Πιθανώς να υπάρξουν και τέτοιου είδους απώλειες σαν αυτές που λέτε να αυξηθεί η φορολογία. Αλλά δεν θα μπορέσουμε να ξαναβάλουμε μπροστά την οικονομία μας εάν δεν δημιουργήσουμε ένα πεδίο υγιές για ιδιωτικές επενδύσεις, για την επιχειρηματικότητα. Το πρόβλημα με την επιχειρηματικότητα δεν είναι τόσο το ότι υπάρχει φορολογία ή υψηλή μισθή. Αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από έναν σοβαρό επιχειρηματία που θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι για να κάνει κάποιος μια επένδυση πρέπει να δώσει τα διπλάσια μαύρα. Κάτω από το τραπέζι. Και το ξέρουν όλοι αυτό. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Εάν αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι θέλουν μόνο να κερδίζουν και να φεσώνουν και το κράτος, διότι είναι κρατικοδίαιτο το κεφάλαιο στη χώρα. Πάρτε παράδειγμα το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων. Πείτε μου εσείς πόσους εργαζόμενους έχει και ποιες επιχειρήσεις έχει ο πρόεδρος του ΣΕΦ στην Ελλάδα. Πείτε μου. Λοιπόν, άεργος. Λοιπόν, προσέξτε. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα του καπιταλισμού στην Ελλάδα είναι ότι αυτό που ονομάζουμε αστική τάξη, μεγαλοαστική τάξη, δεν έχει καν στοιχειώδη συνείδηση εθνική. Στην Ιταλία αγοράσανε ομόλογα. Εδώ το μόνο που θέλαν είναι να εκμεταλλευτούν το μνημόνιο για να κερδίσουν κι άλλο. Και πήγαιναν από το παράθυρο να πιέζουν τον Τόμψεν να μην εμφανίζονται αυτοί, ώστε ο Τόμψεν να λέει ότι θέλει για λόγους ανταγωνιστικότητας να μειωθούν οι μισθοί. Εμένα μου θυμίζανε τους μαυραγωρίτες της κατοχής που θέλανε να κερδοσκοπούν πάνω στα ερείπια. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Ενδεχομένως να έχουμε τέτοια προβλήματα. Ενδεχομένως, όπως και σε άλλες χώρες όπου για να στηριχθεί η οικονομία έπρεπε να τονωθεί ενεργό ζήτηση. Αναφέρθηκα στο παράδειγμα της Χιλής. Εκεί έγινε μια απεργία επενδύσεων. Σταμάτησε το κεφάλαιο να επενδύει. Είναι εξίσου σημαντικό και αυτό για μια οικονομία. Λοιπόν, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ ισχυρούς νόμους σε αυτή τη χώρα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που εμείς καταθέτουμε στο τραπέζι της συζήτησης είναι το περιουσιολόγιο. Δηλαδή, όλοι, μα όλοι οι Έλληνες πολίτες, δεν είναι αναγκασμένοι να δηλώνουν την περιουσία τους, το πόθεν έσχες να μην ισχύει μόνο για τους πολιτικούς, ώστε να μπορούμε να φορολογούμε τον καθένα και την καθεμιά ανάλογα με τη φοροδοτική του ικανότητα. Και όχι να φορολογούμε μονάχα με έμεσους φόρους, 23% εστίαση. Από εκεί και πέρα, πρέπει να δοθούν κίνητρα ανάπτυξης
και με δημόσιες και με ιδιωτικές επενδύσεις, τα οποία όμως δεν θα δημιουργούν καταστάσεις μπανανίας, με μισθούς πείνας ή περιβαλλοντικής εξατλίωσης, πώς να το πω, περιβαλλοντικής κατάχρησης. Εξατλίωσης. Αλλά που θα σέβονται και το περιβάλλον και τον τόπο. Και ένα τελευταίο για να κλείσω το ερώτημά σας. Εάν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, που είμαστε σε ένα πόλεμο, που η χώρα γονατίζει, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει σε λίγο διάστημα χώρα, γιατί η χώρα είναι ο λαός της. Δεν είναι μονάχα τα νησιά μας, οι θάλασσές μας, τα βουνά μας. Είναι ο λαός της. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που η χώρα γονατίζει, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να λέγονται και Έλληνες. Δεν πρέπει να στηρίξουν τη χώρα, αφού είναι επιχειρηματίες, έχουν λεφτά, μας απειλούν ότι θα κατεβάσουν τις ελληνικές σημαίες από τα πλοία τους, θα πάρουν τις επιχειρήσεις τους και θα πάνε στο εξωτερικό. Εάν το κάνουν λοιπόν αυτό, τότε η δική μας κυβέρνηση, ξέρετε τι θα έκανε. Θα τους έλεγε φύγετε, αλλά θα πάρετε και τις βίλες σας, θα πάρετε και τις offshore σας, θα πάρετε και τα καγέν σας και θα πάτε να ζήσετε στις χώρες όπου θα μεταβιβάσετε τις επιχειρήσεις σας. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Αλέξανδρος Μαλιωτάκης. Εγώ θα γυρίσω λίγο στο θέμα συνεργασίας, στην πρόταση συνεργασίας που έχετε κάνει προς το Κομμουνιστικό Κόμμα. Διαβάζοντας τις θέσεις των δύο κομμάτων, στη μία περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για διαπραγμάτευση ενός μέρους του χρέους, άρα αποδέχεται και κάποιο μέρος του χρέους, όπως καταλαβαίνουμε. Επίσης, το Κομμουνιστικό Κόμμα μιλάει για μονομερής διαγραφή. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα παλέψουμε για να ξεπεράσουμε την κρίση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα μιλάει για πλήρης αποδέσμευση. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνεργαστεί στις δημοτικές εκλογές, ας πούμε, για κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα, και γνωρίζουμε όλοι ποιο είναι αυτό, με την Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΛΑΟΣ. Και έχει απέναντί του το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πού λοιπόν στηρίζεται αυτή την πρόταση συνεργασίας? Μόνο στην αντιμνημονιακή σας διάθεση? Ευχαριστώ. Κύριε Ρουμελιωτάκη, μου λέτε τώρα ότι επειδή δεν βγάλαμε μαζί δήμαρχο στην Ικαρία, θα πρέπει να δεχθούμε αύριο να πεθάνουν οι μισοί εργαζόμενοι στην πείνα και να συνεχίζει να εφαρμόζεται το μνημόνιο. Δεν είναι σοβαρό επιχείρημα το τελευταίο. Δεν λέω ότι είναι δικό σας. Λέω ότι δεν είναι σοβαρό επιχείρημα. Δεν είναι ίδιας τάξης μεγέθους το ποιος θα είναι ο δήμαρχος στην Ικαρία με το γεγονός ότι τον Ιούνιο θα έχουμε μέτρα 15 δις, 150.000 απολύσεις, μειώσεις τους μισθούς και συντάξεις και εγχώρηση της εθνικής κυριαρχίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Έρχομαι όμως στα άλλα δύο που είναι πολύ σοβαρά ερωτήματα τα οποία θέσατε. Κοιτάξτε, όταν εμείς μιλάγαμε για διαγραφή του χρέους, στη Βουλή το Κομμουνιστικό Κόμμα μας λιδωρούσε. Τώρα βλέπω ότι έχει πάει στη λογική διαγραφή, αλλά μονομερή διαγραφή. Πρέπει να σας πω καταρχάς ότι το ζητούμενο για μας είναι να συνειδητοποιήσουμε όχι ποιος θα έχει την πιο επαναστατική, να βάλουμε το αριστερόμετρο, να δούμε ποια είναι πιο αριστερή πρόταση. Διότι η επαναστατική πρόταση είναι αυτή που μπορεί να υλοποιηθεί. Και η αριστερή πρόταση είναι αυτή που μπορεί να σώσει το λαό. Όχι τα μεγάλα λόγια. Και βρείτε μου εσείς ένα παράδειγμα στη σύγχρονη και νεότερη οικονομική ιστορία που να υπήρξε ολική και μονομερής διαγραφή χωρίς αυτό να απαιτεί διαπραγμάτευση με τον πιστωτή. Τι είπατε? Ναι, θα σας απαντήσω λοιπόν τι έγινε στην Αργεντινή. Στην Αργεντινή, λοιπόν, όταν κάποια στιγμή, καταρχάς, θα σας πάρω και τις δύο περιπτώσεις. Αργεντινή και Εκουαδόρ. Αργεντινή και Εκουαδόρ. Στο Εκουαδόρ, ο Ραφαέλ Κορέα έκανε αυτό που ονομάζεται διεθνή λογιστικό έλεγχο. Αυτό το οποίο προτείναμε εμείς από την πρώτη στιγμή. Τι σημαίνει διεθνής λογιστικός έλεγχος? Δηλαδή, σου φέρνει κάποιος το λογαριασμό, τον καρσόνι, και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να δεις, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό. Τα πήρα αυτά. Τα πήρα αυτά, δεν τα πήρα. Αυτό έκανε ο Κορέα εκεί. Δεν το έκανε μόνο, το έκανε καλώντας οικονομολόγους από όλον τον κόσμο, μαζεύοντας νομικά επιχειρήματα, στον οποίο λογιστικό έλεγχο κατάφερε να αποδείξει ότι ένα μέρος του χρέους ήταν επαχθές. Ένα μέρος του χρέους όμως. Και τους είπε, κύριε, αυτό δεν το πληρώνουμε, το υπόλοιπο να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να κουβεντιάσουμε.
και παράνομο. Στην Αργεντινή, η Αργεντινή όταν έφτασε στο χείλος του γκρεμού, με το Δέλτα Νιτάφεκι, που ακολουθούσε αυτές τις πολιτικές της λιτότητας που οδηγούν στη διάλυση της οικονομίας και έδινε και εκεί με δόσεις. Κάποια στιγμή το Δέλτα Νιτάφεκι είπε δεν σας δίνουμε τη δόση και ο λαός εξεγέρθηκε, φύγανε με ελικόπτερο αυτοί που κυβερνάγανε και το μπήγανε σε αυτό το χάλι και ήρθε η επόμενη κυβέρνηση και είπε τι, τα ομόλογα που λήγουν το επόμενο διάστημα θα τα πάρετε στο 30% της αξίας τους, όχι δεν θα τα πάρετε καθόλου. Καταλαβαίνετε, ιδίως τώρα, είναι αδιανόητο να λες πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Γιατί δίνεις στο λαό μία αυταπάτη, αυταπάτες και αυταπάτες οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούν και να είναι μάχημες και διεκδικητές. Ιδίως τώρα, που το μεγαλύτερο μέρος του χρέους μας πια, δυστυχώς, δεν είναι σε ιδιώτες, αλλά σε κράτη. Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους μας πια είναι θεσμικό μετά από τα 2-7 χρόνια που δανειζόμαστε. Και ενυπόθηκο. Και ενυπόθηκο. Θεσμικό, δηλαδή είναι χρέος απέναντι στις χώρες, στα κράτη που μας δανείζουν, της Ευρωζώνης, και απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είναι πάλι κράτη. Υπ' αυτή την έννοια, το δημόσιο χρέος της χώρας μας πια είναι ζήτημα διακρατικών σχέσεων της Ελλάδας, είναι ζήτημα της σχέσης της με την Ευρώπη και με τον κόσμο. Αυτό είναι. Και άρα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε την επανένταξη της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές γίγνεσθε, στον ευρωπαϊκό και διεθνή καταμερισμό της εργασίας και να το διαπραγματευτούμε ισχυρά με όλα τα όπλα που έχουμε στα χέρια μας. Μάλιστα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η Νανάη Αγγελοπούλου είμαι. Καλησπέρα σας. Yes. Θέλω να σας πω ότι τα δύο μικρομέγαλα κόμματα, για να δανειστώ και μια έκφραση του κυρίου Χατζηνικολάου, έφτασαν σε σημείο να συνεργαστούν. Απότοκο βέβαια αυτού ήταν η καταστροφή, η ολική καταστροφή, μπροστά σε αυτό που θεωρούσαν εκείνοι καλό για την πατρίδα. Θέλω να επιμείνω στη συνεργασία και να σας μεταφέρω μία γνώμη ενός φοιτητή που δεν μπορεί να είναι εδώ. Χρησιμοποίησατε ένα ανδρόγυνο εσείς πριν. Εγώ θα σας πω ότι το παιδί αυτό μου είπε να σας μεταφέρω ότι ένα παιδί είναι βαριά άρρωστο και δύο χωρισμένοι γονείς δεν μιλάνε μεταξύ τους για να βρουν μια λύση να το σώσουν. Θέλω να χρησιμοποιήσετε ό,τι δυνάμεις έχετε. Όσο μπορείτε, πιστεύουμε πάρα πολύ στη συνεργασία και θέλουμε να γίνει κάτι, να βγούμε από αυτό το τέλμα, αλλά να εμπιστευτούμε γι' αυτό. Πεθαίνουμε, πεθαίνει η Ελλάδα και μεταξύ οι κομματικές γραμμές είναι πάνω, δηλαδή. Είναι πάνω από την πατρίδα η κομματική γραμμή. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο μία απάντηση σε αυτό θέλω να δώσω. Την συνεργασία των κομμάτων της αριστεράς, ένας μόνο μπορεί να την επιβάλλει. Ο ελληνικός λαός, με την ψήφο του. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό. Παρά μονάχα αν η λαϊκή ετοιμιγορία είναι τέτοια το βράδυ της 6ης του Μάη, που δίνει τη δυνατότητα στις δυνάμεις της αριστεράς να σχηματίσουν κυβέρνηση και δεν δίνει στα δύο κόμματα τα μικρομέγαλα. Δηλαδή, αν δεν έχουν 151 οι άλλοι και έχουμε εμείς τη δυνατότητα, τότε πιστεύω ότι κανείς δεν θα αρνηθεί. Όταν σας πιστέψει, κύριε Πρόεδρε, ο λαός όμως, όταν είστε στις κορυφές τους πέντε ανέμους. Επειδή δεν ακουστήκατε, πρέπει να το ξαναπείτε. Καλησπέρα και συγγνώμη για την παρέμβαση. Μποβολής Δημήτρης λέγομαι. Αναρωτιέμαι όμως, πώς είναι δυνατόν να σας εμπιστευτεί ο λαός από τη στιγμή που σας βλέπει πριν τις εκλογές και είσαστε διασπαρμένοι στους πέντε ανέμους. Αν αυτή τη στιγμή σας δίνουν τα γκάλωπ 8, 9, 10, 7, δεν ξέρω τι σας δίνουν, αν ξέρανε ο κόσμος ότι η αριστερά ενώνεται, θα σας δίνανε πολύ περισσότερο ποσοστό. Μετά τις εκλογές, τι να το κάνω, όταν θα έχει περάσει η διαχείριση του λαού σε ξένα χέρια. Και να προσθέσω ότι το μετά τις εκλογές έχει και τις 50 έδρες μπόνους στο πρώτο κόμμα. Τότε, κύριε Πρόεδρε, δεν θα είμαστε κατόπιν εορτής. Κατόπιν αορτής, κομμένης. Μην έχετε τέτοια αισιοδοξία, θα σας πω. Τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Δεν είναι ότι... Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Αν είχαν παραμέριστε. Δεν κυκλοφορείτε με συνοδείες όλοι οι αρχηγοί και δεν μπορείτε να κατέβετε πραγματικά κάτω στο λαό. Γιατί ο περίγυρό σας λέει πάντα καλά λόγια. Όχι, όχι, κάντε λάθος αυτό. Έχω την πεποίθηση ότι κανένας εκ των κομμάτων της αριστεράς δεν χρειάζεται συνοδεία για να κυκλοφορήσει. Τουλάχιστον εγώ δεν χρειάζομαι.
Παρά μονάχα αν πάω εκεί που συχνάζουν χρυσαυγίτες. Στον υπόλοιπο κόσμο. Στον υπόλοιπο κόσμο. Καλά, αφήστε με να σας πω. Δεν είναι αυτοί που θεωρείτε χρυσαυγίτες. Είναι άλλοι χρυσαυγίτες. Δημοκρατικά κόμματα. Γιατί οι χρυσαυγίτες δεν χτυπήσαν κανένα. Τον Ευθυμίου πετάξανε νερά και μπουκάλια. Κάποιοι άλλοι δέρνουν τον κόσμο στο Σύνταγμα. Με γκλόπ και δακρυγόνα. Κοιτάξτε. Το πρόβλημα με την επίθεση στον κύριο Ευθυμίου δεν ήταν τα νερά και τα μπουκάλια. Το πρόβλημα είναι ότι έγινε από ανθρώπους που ανήκουν σε μια οργάνωση που δεν πετάει νερά και μπουκάλια συνήθως. Αλλά. Όχι, σας το λέω για να το ξέρετε. Δεν σας λέω αν είστε υπέρ, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζουμε. Και θα έπρεπε να γνωρίσουμε το πρόσωπο αυτών των ανθρώπων, τους οποίους ανταγωνιζόμαστε πολιτικά. Διότι σε μια δημοκρατία είμαστε υποχρεωμένοι να. Πολλές φορές αυτό που λέω, να ανταλλάσσουμε και συνταγές μαγειρικής με ανθρωποφάγους. Είναι μια οργάνωση η οποία είναι οργάνωση στα όρια της νομιμότητας και της παραβατικότητας. Πολλοί από αυτούς έχουν χρεωθεί και καταδικαστεί για δολοφονίες, όχι μονάχα εις βάρος μεταναστών, αλλά και εις βάρος Ελλήνων με τους οποίους έχουν διαφορετική άποψη. Τι εννοείτε ποιος τους έφερε, ποιος τους μεγάλωσε ως δύναμη. Α, θα σας πω. Θα σας πω. Δεν ακούγεστε όμως, δεν έχετε μικρόφωνο. Θα σας πω ποιος τους μεγάλωσε. Έχετε δίκιο. Τώρα έχετε δίκιο. Μεγαλώνοντας μου δίνουν και Έχετε δίκιο τώρα. Μεγαλώνοντας μου δίνουν και περισσότερο χρόνο. Εσείς κοιτάτε να μου τον κόβετε. Ούτε ο Θεός τέτοιες τσιγκουνιές δεν κάνει. Ποιος οδήγησε τον κόσμο, Πρόεδρε, να επικαλείται τη Χρυσή Αυγή? Εγώ. Φαντάζομαι πάντως ότι δεν θα κατηγορήσετε και γι' αυτό την αριστερά. Με τις συμπεριφορές σας, τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Αυτοί που έχουν την ευθύνη, γιατί κυβερνήσαν και έχουν φτάσει το μισθό στα 300 ευρώ, αυτοί οι οποίοι αδιαφορούσαν τόσα χρόνια για το πρόβλημα, το πραγματικό πρόβλημα, στις περιοχές γκέτο της Αθήνας και τώρα ξαφνικά το θυμήθηκαν 15 μέρες πριν τις εκλογές για να δημαγωγήσουν και να κάνουν δίθεν επιχειρήσεις κούπας όπως ο κύριος Χρυσοχοΐδης που τους μάζευε και τους άφηνε σε 3 ώρες για να δείξει ότι ασχολείται με το θέμα, γιατί έτσι τον είχαν συμβουλευθεί κάποιοι επικοινωνιολόγοι ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει την ατζέντα από το πρόβλημα που είναι το μνημόνιο και θα το πάει στο μεταναστευτικό ώστε να πλήξει την αριστερά. Ναι, γιατί έτσι πρόεδρε, θεώρησε. Ναι, αλλά κύριε Πρόεδρε, και μα, τα αριστερά κόμματα όμως γίνανε πολύ φιλέσπλαχνα στο θέμα αυτό. Ένας. Στο θέμα αυτό γίνανε πολύ φιλές. Μα δεν μπορείτε να μας κατηγορείτε ότι φέραμε εμείς τους χρυσαυγίτες όταν βρισκόμαστε στον αντίποδα της πολιτικής άποψης που υποστηρίζουν. Μάλλον να κατηγορήσουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ίσως, όχι όλα. Γιατί λέω, ανέβασαν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Αλλά όχι εμάς. Να νιώσουμε ασφάλεια μόνο πριν τις εκλογές. Να νιώσουμε ασφαλείς μόνο όταν περιμένουμε. Το ερώτημά σας, παρακαλώ. Το ερώτημα αυτό που μου θέτετε. Το ερώτημα δεν ακούστηκε γιατί δεν είχε μικρόφωνο. Παρακαλώ. Κύριε Τσίπρα, καλησπέρα σας. Φοιτητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 3 της Αλκίνωσης λέγομαι. Θέλω να θέσω ένα άλλο ζήτημα, επιτάπητος. Το ζήτημα του δημόσιου τομέα. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα έχει στηριχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο δημόσιο τομέα και οι Έλληνες θεωρούσαν πανάκια το δημόσιο τομέα, προκειμένου να στηρίξουν τη ζωή τους και να έχουν ένα σταθερό εισόδημα. Θέλω να μου πείτε εσείς, αρχικά αν είστε υπέρ της αξιολόγησης, της αυστηρής αξιολόγησης του δημόσιου τομέα και κατά πόσο. Και οι καθηγητές και όλοι όσοι εργάζονται στο δημόσιο τομέα και φορεϊκοί και όλοι θα αξιολογούνται αυστηρά και με σωστούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, πρώτον αν είστε υπέρ, και δεύτερον, ποια θέση παίρνετε στην ενδεχόμενη απόλυση που προγραμματίζεται μετά το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ. Είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα το οποίο καταθέτετε. Να σας πω ότι αυτόν τον δημόσιο τομέα δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να τον υπερασπιστούμε. Δεν τον φτιάξαμε εμείς. Τον φτιάξαν κατ' εικόνα και ομοίωσή τους αυτοί που τόσο καιρό καταγγέλουν εμάς, όχι γιατί υπερασπιζόμαστε το δημόσιο τομέα, τα δικαιώματα τα εργασιακά. Τα ρουσφέτια δεν τα κάναμε εμείς. Τα ρουσφέτια προεκλογικά και όμοιρους, τους νέους ανθρώπους, τους συμβασιούχους, τους είχαν τα δύο κόμματα εξουσίας. Και αυτός ο δημόσιος τομέας, αν έχει το μεγαλύτερο ελάττωμά του, δεν είναι τόσο το μέγεθός του, όσο το ότι είναι ανορθολογικά δομημένος. Αν πάτε σε ένα νοσοκομείο, θα διαπιστώσετε, εγώ πήγα πριν από 3 εβδομάδες στον Ερυθρό, σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, και ειλικρινά σοκαρίστηκα.
Φρίκι. Εκεί να δει τα αποθήκια ανθρώπινων ψυχών. Σε ένα θάλαμο με 40 χειρουργημένους ασθενείς να αντιστοιχεί μία νοσηλεύτρια. Ο δημόσιος τομέας λοιπόν εκεί που είναι ισχυρά ανταποδοτικός προς τον πολίτη και εκεί χρειάζεται να τον έχουμε το δημόσιο τομέα ισχυρά ανταποδοτικό, δηλαδή στην περίθαλψη τη δημόσια, στα σχολιά μας, στα πανεπιστήμια, στους παιδικούς σταθμούς που δεν έχουμε, στο βοήθεια στο σπίτι, στο κοινωνικό κράτος δηλαδή. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Συγγνώμη που σας διακόψω. Και υπάρχουν ενδεχομένως υπεράριθμοι ή και, πώς να το πω, άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται χωρίς να δουλεύουν, αργόμισθοι, σε βουλευτικά ή σε υπουργικά γραφεία, σε υπηρεσίες όπου δεν είναι τόσο μεγάλη ανάγκη να υπάρχουν. Κύριε Πρόεδρε, απαντήστε μου, λοιπόν, σας παρακαλώ συγκεκριμένα για το ζήτημα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Μην παίρνετε το ύφος το εισαγγελικό. Όχι, δεν παίρνω το ζήτημα το αυστηρό. Θα γίνετε καλός δημοσιογράφος αν το πάρετε, αλλά δεν μου απαντάτε. Κάνουμε συζήτηση όμως. Σαφώς, αλλά δεν μου απαντάτε. Για να κάνουμε συζήτηση πρέπει να ακούσετε την άλλη άποψη. Αφήστε το εισαγγελικό ύφος. Θα σας απαντήσω στο ερώτημά σας. Αξιολόγηση. Τι θα πει αξιολόγηση? Αν μιλάτε για την ανάγκη να υπάρχει κοινωνικός και δημοκρατικός έλεγχος, ναι, σε ένα δημόσιο τομέα που εμείς οραματιζόμαστε θα υπάρχει. Αν μιλάτε όμως για το μέσο, το εργαλείο δηλαδή, που θα φέρουν οι Τροϊκανοί για να δικαιολογήσουν τις 150.000 απολύσεις, θα σας πω όχι. Να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε. Διότι αυτό το οποίο θα γίνει στο δημόσιο τομέα, να ξέρετε, δεν θα είναι ούτε εξορθολογισμός, ούτε ένας δημόσιος τομέας που θα γίνει πιο ανταποδοτικός. Αλλά τι θα γίνει? Θα συνεχιστεί το ρουσφέτη από την ανάποδη, αν κυριαρχήσουν τα δύο κόμματα. Δηλαδή, αυτός που θα έχει ρουσφέτη θα αξιολογείται καλά για να μην φεύγει. Μάλιστα. Και αυτός που δεν θα έχει θα φεύγει. Τέτοιου είδους αξιολόγηση. Όχι, αγαπητέ μου φίλε, δεν την ρωτούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Τσίπρα. Ονομάζομαι Ραφιός Νικόλαος και είμαι και εγώ σπουδαστής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και τυχάνει να είμαι και κάτοικος και σπουδαστής στο κέντρο της Αθήνας. Συχνά μου επανέρχομαι στο θέμα. Απλά επειδή βιώνουμε το πρόβλημα και σύμφωνα και με δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό, βλέπουμε ότι πάνω το 70% του ελληνικού λαού θεωρεί ότι είναι θέμα υψηλής προτεραιότητας η επίλυση του μεταναστευτικού προβλήματος, θέλω να με κάνετε να αισθανθώ ότι μου δίνετε μία λύση ρεαλιστική για το θέμα της επίλυσης του μεταναστευτικού προβλήματος. Τι ακριβώς προτείνετε και συγκεκριμένα σε περίπτωση συγκυβέρνηση με τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα, ποια θα είναι η πολιτική που θα ακολουθήσετε στο συγκεκριμένο ζήτημα? Ευχαριστώ. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα έχω απαντήσει δύο φορές. Δεν ξέρω αν εσείς θεωρείτε μη ρεαλιστική την απάντησή μου ή αν θα σας κάνω να αισθανθείτε ότι είναι ρεαλιστική αν σας πω διώξτε τους. Θεωρώ ότι δεν είναι ρεαλιστική αυτή η απάντηση. Διότι αυτός που τη λέει να μας πει και πώς θα το κάνει και με ποιον τρόπο. Αλλά ειλικρινά, βλέπω ότι το μεταναστευτικό είναι πρώτο στην ατζέντα. Έχει καταφέρει κάτι ο κ. Χρυσοχοΐδης. Το έκανε πρώτο στην ατζέντα, διότι δεν ήταν μέχρι πρότινος, ενώ ήταν πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Ίσως το οξύμορο να είναι ότι δεν ήταν στην ατζέντα. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό θέμα, αλλά προσέξτε. Ο κ. Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να βγάλει τη ρετσινιά από πάνω του ότι δεν διάβασε το μνημόνιο, δημαγώγησε προεκλογικά με ένα θέμα. Δεν κατάφερε να κερδίσει τίποτα, διότι δεν πιστώθηκαν τα δύο κόμματα την αγωνία του κόσμου για το πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα και το μόνο που έχει καταφέρει είναι να κάνει πάντως, την Χρυσή Αυγή να έχει 6%. Πάντως ο φοιτητής ζητάει προτάσεις συγκεκριμένα. Ναι, αλλά να τις επαναλάβω. Είπα στην πρώτη ερώτηση, ήταν η πρώτη ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση που κατέθεσε εδώ ο κύριος Καράμπελας ήταν η λαθρομετανάστευση. Και είπα τέσσερις συγκεκριμένες προτάσεις. Να τις επαναλάβω. Όχι. Παρακαλώ, το ερώτημά σας. Καλησπέρα, λέγομαι Ζαχαριάς Κώστας. Και ήθελα να σας ρωτήσω, πρόσφατα δηλώσατε ότι μόνο η αριστερά εγγυάται μισθούς και συντάξεις. Πώς να το ερμηνεύσουμε εμείς? Πέστε μας τον τρόπο που εγγυάται. Πολύ ωραίο ερώτημα. Μόνο η αριστερά εγγυάται. Για να σας πω γιατί εγγυάται μόνο η αριστερά μισθούς και συντάξεις. Διότι λέμε ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να καταργήσουμε τον νόμο και φυσικά να μην τον περάσουμε στο Σύνταγμα, που λέει ότι θα υπάρχει ξεχωριστό ταμείο όπου θα έρχονται τα δάνεια και τα έσοδα τα φορολογικά, ώστε με προτεραιότητα να πηγαίνει στους πιστωτές και ό,τι περσεύει για μισθούς και για συντάξεις. Εμείς λέμε πρώτα οι μισθοί και οι συντάξεις, έτσι κάνει κάθε νοικοκυριό, αν θέλετε, κάθε επιχείρηση. Πρώτα βλέπει τα άμεσα λειτουργικά έξοδα και μετά το τι θα κάνει με τους πιστωτές. Δεν θα κυβερνήσετε.
Α, με συγχωρείτε, με ρωτάτε τι θα κάνουμε αν κυβερνήσουμε. Αν δεν κυβερνήσουμε, δεν θα έχουμε εμείς την ευθύνη για αυτά που θα σας κάνουν οι άλλοι. Παρακαλώ, όνομα, επίθετο και ερώτηση. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, ονομάζομαι Ρούσος Νικόλαος και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Την επομένη των εκλογών, υποτεθείς ότι είστε το πρώτο κόμμα. Τι θα κάνετε για τα καταργηθέντα εργασιακά δικαιώματα που σε μία νύχτα σβήσαν όλα. Τι θα κάνετε για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και για τη βουλευτική ασυλία. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, τα εργασιακά δικαιώματα θα τα επαναφέρουμε στο καθεστώς που υπήρχε πριν από τους μνημονιακούς νόμους. Αυτό είναι το εύκολο σκέλος. Το δύσκολο είναι να επαναφέρεις επιδόματα, να επαναφέρεις μισθούς. Το να επαναφέρεις το θεσμικό και νομικό καθεστώς είναι το εύκολο και αυτό είναι δέσμευση. Και δεν μπορεί να λέμε θα καταργήσουμε το μνημόνιο αλλά θα αφήσουμε αυτά. Αυτό είναι βασικό, ένας από τους πυρήνες της φιλοσοφίας του μνημονίου, που πιστέψτε με δεν ήταν η σωτηρία της χώρας, αλλά να δημιουργήσουν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα για να φτάσουμε να έχουμε μισθούς Βουλγαρίας σε τιμές Βρυξελών. Το άλλο όμως που καταθέσατε ως ερώτημα, πέρα από τα εργασιακά, ήταν η ασυλία και νόμος περί ευθύνης υπουργών. Πρέπει να σας πω ότι εδώ εντάσσεται και η δέσμη προτάσεων που θα καταθέσουμε συνολικά για το πολιτικό σύστημα και για τις συνταγματικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές και στο Σύνταγμα. Ο νόμος αυτός περί ευθύνης υπουργών είναι ένας νόμος για τον οποίο έχει ευθύνη ο κ. Βενιζέλος. Ήταν από τους συντάκτες των διατάξεων αυτών και των άρθρων της συνταγματικής αναθεώρησης, ο οποίος πια έχει κριθεί από την κοινωνία και από τους πολίτες ότι είναι πέρα για πέρα άδικος. Δεν μπορεί ένας πολίτης να κάθεται στο σκαμνί στα 5,5 χρόνια, αλλά ο υπουργός να μην κάθεται, που μπορεί να έχει καταχραστεί μια ολόκληρη περιουσία και ένας πολίτης να κάθεται επειδή δεν πλήρωσε ένα πρόστιμο και ο υπουργός, όπως ο κ. Χατζόπουλος τώρα, δεν θα κάτσει, δεν θα δικαστεί. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει. Ενδεχομένως σε αυτό να συμφωνήσουν και όλοι. Σε άλλα δεν θα συμφωνήσουν. Το θέμα της ασυλίας επίσης είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να σας πω ότι η άποψή μας είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο η ασυλία κατοχυρώνεται για τους εκπροσώπους του λαού, δηλαδή για τους βουλευτές, είναι ένας τρόπος που προκαλεί. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ο βουλευτής να έχει προστασία στο λόγο και στην άποψη και να μην συλλαμβάνεται, για παράδειγμα, όταν συμμετέχει σε μια διαδήλωση ή όταν... Αλλά δεν μπορεί ένας βουλευτής, όταν διαπράττει ένα αδίκημα... Να διαχωριστούν, λέτε, τα πολιτικά ζητήματα από τα μη πολιτικά. Η πολιτική ασυλία, μάλιστα, από τη νομική. Από την ποινική. Παρακαλώ, κυρία μου. Το σημαντικότερο όμως το θέμα αυτό είναι το θέμα της βουλευτικής αποζημίωσης. Όπου και εκεί υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση. Ποια είναι αυτή? Όχι ενδεχομένως το ύψος του μισθού, αλλά το γεγονός ότι το ύψος της βουλευτικής αποζημίωσης δεν είναι συνάρτηση όπως θα έπρεπε του κατώτατου εγγυημένου εισοδήματος, αλλά του ανώτατου μισθού. Και άρα όταν ο υπουργός νομοθετεί και ο βουλευτής ψηφίζει πετσόκομα του κατώτατου και χαμήλωμα του χαμηλότερου μισθού, ξέρει ότι δεν τον αφορά. Όχι. Να είναι συνάρτηση του κατώτερου και όχι του ανώτερου. Μάλιστα. Ώστε να ξέρει ότι αν μειωθεί κι άλλο ο κατώτερος, θα μειωθεί. Παρακαλώ, κυρία μου. Δεν πατάτε στη γη σε ορισμένα πράγματα. Με συγχωρείτε, δεν ακούγεστε. Μπορώ να... μπορείτε, πρέπει όμως να... Ρωτήσουν κι άλλοι. Παρακαλώ. Κάνατε 4 ερωτήσεις... Και επανέρχεστε με 5. Δεν κάνατε. Όχι, έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί... Πολύ ενδιαφέρον. Αλλά επανέρχεται με 5. Να βρεθώ και στον αέρα, θα το ήθελα πολύ. Μία κουβέντα. Φαίνεται ότι δεν πατάτε στη γη. Με την έννοια την εξής, διάβασα κάπου ότι εν ώψη των εκλογών ο κάθε βουλευτής θα πάρει κάποιες αποζημιώσεις για το έργο του. Εδώ, 90.000, 135.000, 73.000, 63.000, 88.200.
Πού το διαβάσατε? Τι είναι αυτό, για πάω να πάρω κι εγώ γιατί τα έχω ανάγκη. Πού το διαβάσατε? Δεν έχω ακριβώς. Ήθελα να το βγάλω φωτοτυπία να σας το φέρω. Δεν το ξέρω ούτε εγώ αυτό. Αν υπήρχε αυτό, θα το είχε βγάλει πρώτος ο κύριος Χατζηνικολάου, να είστε σίγουρος. Στείλω, κύριε Χατζηνικολάου. Θα σας το στείλω σήμερα το βράδυ από το σπίτι. Το περιμένω. Παρακαλώ, κυρία μου, όνομα, επίθετο και ερώτηση. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Κουλουράκη Ειρήνη. Εδώ, εδώ, Πρόεδρε, εδώ σε μένα. Εδώ. Λοιπόν, λέτε ότι σε τελευταίες συνεντεύξεις σας που άκουσα ότι δεν θα πληρώσετε τα τοκοχρεωλήσια των δανείων. Περίπου 60 δις είχα ακούσει το νούμερο, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσετε για ανάπτυξη. Μόλις πριν από λίγο συζητήσαμε και είπαμε ότι με τη δανειακή σύμβαση που υπογράφτηκε, καθώς και με το PSI, το χρέος από χρέος τους ιδιώτες έχει μετατραπεί πλέον σε χρέος προς τα κράτη. Mm-hmm. Μεγάλο μέρος. Το μεγαλύτερο μέρος του. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ότι πόσο εύκολο είναι αυτό να γίνει τη στιγμή που απειλούν με κατασχέσεις και με όλα αυτά τα πράγματα, πόσο εύκολο είναι να τα βάζεις με τα κράτη και να κάνεις τάση πληρωμών όταν πια έχεις να κάνεις με κράτη και όχι με ιδιώτες. Σας ευχαριστώ. Βάλτε και λίγο βρετανικό δίκαιο στην ερώτηση. Νομίζω ότι εντάξει, ναι. Το ξέρουμε όλοι. Δεν, σωστά. Δεν είναι ανάγκη. Νομίζω ότι αυτή είναι η απορία μου. Το ερώτημά σας είναι το ερώτημα, το κέριο ερώτημα. Ακούστε. Εγώ θέλω να σας πω καταρχάς ότι ακόμα και η πιο σημαντική διεθνή σύμβαση, όταν υπογράφεται υπό καθεστώς εκβιασμού, προσβάλλεται. Και ρωτάτε εμένα που έσπευσα εκείνες τις μέρες, όταν ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς έβαλαν την υπογραφή τους σε αυτό που ζήτησε η κυρία Μέρκελ, και έστειλα μια επιστολή, εκπροσωπώντας φυσικά την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μια επιστολή και στους 16 ηγέτες, και στην κυρία Μέρκελ και στους άλλους, και στην κυρία Λαγκάρτ και στον κύριο Γιούγκερ και στον κύριο Μπαρόζο. Τι έλεγα σε αυτήν την επιστολή? Ότι όταν ο λαός μας. Όταν αποκατασταθεί η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο και ο λαός μας έχει τη δυνατότητα με την ετοιμιγορία του να κρίνει και να νομιμοποιήσει ή να απονομιμοποιήσει αυτές τις υπογραφές, να ξέρετε ότι μπορεί και να τις απονομιμοποιήσει. Και ότι αυτοί οι δύο που υπέγραψαν μπορεί στην παρούσα στιγμή να έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά στο λαό δεν την έχουν. Άρα, κατέληγα, οι υπογραφές εκφράζουν και εκπροσωπούν αυτούς τους δύο, είναι στο όνομα του λαού, αλλά στην πραγματικότητα δεν εκπροσωπούν τον λαό. Εκπροσωπούν τους δύο τα κόμματά τους και ένα καταραίων πολιτικό σύστημα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η ιδρυτική πράξη ενός νέου συνασπισμού εξουσίας με ισχυρή λαϊκή εντολή και με τον λαό παρόντα στις εξελίξεις θα είναι η καταγγελία της δανειακής σύμβασης. Και σε νομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Και σε όλους τους νομικούς διεθνείς θεσμούς, κυρίως όμως σε πολιτικό επίπεδο. Γιατί ξέρετε κάτι, η λύση η οποία απαιτείται το πρόβλημα της Ελλάδας, που είναι και πρόβλημα της Ευρώπης, δεν μπορεί παρά να είναι πολιτική λύση. Και σε οποιαδήποτε πολιτική λύση, δηλαδή πολιτική λύση που είτε θα οδηγήσει σε μία πολυμερή διαπραγμάτευση, όπως έγινε και με τη Γερμανία το 1953 μετά τον πόλεμο που διαγράφηκαν τα χρέη της, σε ευρωπαϊκό ή σε διεθνές επίπεδο πολυμερή διαπραγμάτευση, είτε ενδεχομένως να οδηγήσει και στην ανάγκη μίας από την πλευρά της Ελλάδας, αναστολής των πληρωμών μέχρι να βρεθεί λύση, η οποία μπορεί να είναι για ένα χρονικό διάστημα μια κίνηση που δεν θα έχει αποφασιστεί σε μια πολυμερή διάσκεψη, αλλά θα είναι μονομερής απόφαση. Αυτή λοιπόν η διαδικασία και αυτή η κίνηση θα δημιουργήσει εξελίξεις πάρα πολύ σημαντικές σε διεθνές επίπεδο. Για πείτε μου λοιπόν κάτι, ωραία, υπάρχουν τα ενυπόθηκα. Τι θα κάνουν, πώς θα τα εκτελέσουν? Θα φέρουν τους κανονιοφόρους? Θα φέρουν σε ένα λαό ο οποίος δυστυχεί τον στρατό για να του πάρουν το δημόσιο πλούτο? Όσο λοιπόν το πρόβλημα το οποίο έχουμε, το διεθνοποιούμε, το θέτουμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και το αντιλαμβανόμαστε ως πρόβλημα επανένταξης και άρα επαναδιαπραγμάτευσης και επανένταξης Ελλάδας στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές πλαίσιο και ως διακρατικό πρόβλημα, τόσο θα ξέρουμε ότι για μας θα είναι δύσκολο και ο δρόμος θα είναι δύσκολος, αλλά και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να αναλογιστούν ότι για να προχωρήσουν σε αυτά που θέλουν, δηλαδή να μας υποτάξουν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα. Μάλιστα. Πάμε δεν στην ξέρω αν έγινε κατανοητός τι εννοώ. Που είναι και η τελευταία για τον κύριο Τσίπρα και κλείνουμε. Απλά
ήθελα να σας πω ότι έχω την αίσθηση ότι αυτά που λέτε τα είχα ξανακούσει και προηγούμενες φορές από προηγούμενους ανθρώπους με πιστόλια στα τραπέζια, με διαπραγματεύσεις και συγχωρέστε με, εμένα εξακολουθεί να με ανησυχεί όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι καθησυχάζομαι. Με συγχωρείτε, αλλά οι συγκεκριμένοι στους οποίους αναφέρεστε, όταν εμείς στη Βουλή, εγώ προσωπικά στον κύριο Παπακοσταντίνου, έθεσα θέμα διεκδίκησης ευρωομολόγου ή εναλλακτικών πηγών δανεισμού, τότε που ο Χριστόφιας πήρε και δανείστηκε 2,5 δις από τη Ρωσία και αυτοί λέγανε ότι μην τυχόν μας λέτε τέτοια πράγματα, μου απάντησε ότι αυτά δίνουν λάθος σήμα στις αγορές. Και έβγαινε έξω και λέγε είμαστε Τιτανικός λίγο πριν δανειστεί. Και πήγαινε το Γενάρη όταν του δίνανε οι αγορές, αν δεν κάνω λάθος, είχε ζητήσει 7, του δίνανε 25. Είχε ζητήσει 6 και του έδιναν 25. Και του έδιναν 25 και δεν πήρε ούτε τα 10. Καταλαβαίνετε τι μου λέτε αυτή τη στιγμή. Μου λέτε δηλαδή για μία διαδικασία προαναγγελθήσεις πτώχευσης της χώρας, η οποία αποφασίστηκε από τα πριν και εκτελέστηκε καθ' όλη αυτή την περίοδο. Παρακαλώ, από κυρία μου, το ερώτημά σας για να κλείσω. Εγώ έχω να δώσω και μια απάντηση όμως γιατί συνέβη αυτό. Παρακαλώ. Κύριε Τσίπρα, λέγομαι Λουτσίδου. Θα τη δώσω μετά. Εδώ, Πρόεδρε. Ακούω από πίσω τον ήχο και μπερδεύομαι. Λέγομαι Λουτσίδου Λιάννα και είμαι μια αριστερή σε σκλήρη σύγχυση. Και θέλω να μου πείτε για την οικονομική σας πολιτική. Αν πιστεύετε στην ελεύθερη οικονομία, αν η πλουτοκρατία, όπως είπατε πριν, φορολογείται ή ανατρέπεται, αν ο καπιταλισμός διορθώνεται ή ανατρέπεται, και αν διαπραγματεύεστε με δυναμική μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το λέτε, αλλά είχα τυπογράψει και μια συνθήκη Μάστριχτ, η οποία, από ό,τι κατάλαβα, μάλλον το έχετε αναθεωρήσει, και πώς προχωράει η κατάσταση, κυρίως στην οικονομική σας πολιτική και αν πιστεύετε στην ελεύθερη οικονομία. Χαίρομαι που διαπιστώνετε κάτι το οποίο κανείς δεν το λέει με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, την πλήρη σύγχυση. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν ο συνασπισμός τότε, και η Αδαμανάκη ήταν πρόεδρος, δεν υπέγραψε ο συνασπισμός, εντάξει, αλλά ψήφισε στη Βουλή το Μάστριχτ, εγώ ήμουν περίπου 17 χρονών. Όχι ότι αυτό... Αυτό είναι πολύ ενοχλητικό, αλλά συνεχίστε. Θέλω να σας πω ότι όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν το δικαίωμα να μετεξελιχθούν, να αλλάξουν, να διορθώσουν λάθη, να προχωρήσουν, να κάνουν την αυτοκριτική τους. Εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν μια ευτυχής απόφαση αυτή που είχε πάρει ο συνασπισμός στις αρχές της δεκαετίας του 90. Και το έχει αποδείξει η ίδια η ζωή και η ίδια η πορεία. Τώρα όμως βάζετε πολύ σημαντικά εν τούτης υπαρξιακά ζητήματα. Εγώ λοιπόν που πιστεύω και σας λέω ότι η κρίση που βιώνουμε είναι μια κρίση συστημική, μια κρίση του καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής και ανάπτυξης, και για να την παλέψουμε αυτή την κρίση δεν αρκεί να δίνουμε ασπιρίνες, αλλά πρέπει να θεραπεύσουμε την αιτία, θα σας πω ότι δεν έχω πιστεί ότι ο καπιταλισμός μπορεί να ανατραπεί σε μια νύχτα, ότι θα γίνει, ας πούμε, η νύχτα εκείνη της κατάληψης των θερινών ανακτόρων που κάποια στιγμή και σε παγκόσμιο επίπεδο, μάλιστα, πόσο δε μάλλον, τα χρόνια εκείνα, μπορούσες, για παράδειγμα, όταν δεν υπήρχε αυτή η διεθνοποίηση της οικονομίας και οι σχέσεις οικονομικές σε επίπεδο έθνους κράτους ήταν κυρίαρχες, να καταλάβεις τα ανάκτορα και να καταλύσεις το πολίτευμα και να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η χώρα. Σήμερα, άντε και το κάνεις αυτό σε μια χώρα. Τι μπορεί να σου δώσει? Να υψώσουμε τείχη γύρω-τριγύρω και να πούμε ότι η Ελλάδα απομακρύνεται από τον υπόλοιπο πλανήτη και είναι μια ξεχωριστή σοσιαλιστική νησίδα μέσα στο σύμπαν. Άρα τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα. Και οι αλλαγές που πρέπει να επέλθουν μέσα από πάλι, διαρκή, από αγώνες των λαών, από αλλαγή των συσχετισμών. Εγώ λοιπόν και κλείνω λέγοντας το εξής. Πιστεύω το εξής. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να κλείσω. Πιστεύω ότι ο πόλεμος στον οποίο βρισκόμαστε. Μπορείτε από την ερώτησή της να κρατήσετε το διορθώνεται ή όχι ο καπιταλισμός, σας παρακαλώ.
Ναι, αυτό είναι κρατήσω. Το ερώτημα. Ο καπιταλισμός δεν διορθώνεται. Ναι, αλλά δεν ανατρέπεται σε μια νύχτα. Το ερώτημα είναι αν εσείς είστε μια δύναμη η οποία έχει σαν βασικό της στόχο, βασική της προτεραιότητα, να βελτιώσει τα κακώς κείμενα του καπιταλισμού ή να τον ανατρέψει. Έχουμε σαν βασικό... Κατάλαβα καλά το ερώτημά σας. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε σαν βασικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και τη δημιουργία μιας κοινωνίας όπου δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, θα υπάρχει δημοκρατία, ελευθερία έκφρασης όμως, δημοκρατία και ελευθερία έκφρασης είναι βασικό αυτό, όπου δεν θα είναι τα κέρδη πάνω από τους ανθρώπους, αλλά θα είναι οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη. Όμως εξηγώ στην αγαπητή φίλη ότι αυτό δεν γίνεται μέσα σε μια νύχτα. Και ότι χρειάζεται, θέλει πολλή δουλειά για να γυρίσει ο ήλιος, που λέει και ο ποιητής, και ότι η χώρα μας έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα. Έχουμε στην Ελλάδα το μέτωπο ενός παγκόσμιου πολέμου, νομισματικού, οικονομικού. Η έκβαση όμως της μάχης στο μέτωπο πολλές φορές κρίνει και την έκβαση της μάχης συνολικά στον πόλεμο. Και στον πόλεμο δεν είναι έθνη και λαοί αντιμέτωποι. Είναι από τη μια μεριά οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίοι, οι λαοί, και από την άλλη οι τραπεζίτες, οι μεγαλοκεφαλαιούχοι, οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Λοιπόν, εάν στην Ελλάδα, στις εκλογές αυτές, αλλά και σε όσα θα ακολουθήσουν μετά, υπάρχουν σημαντικές νίκες προς όφελο των δυνάμεων της εργασίας, αυτό θα είναι καθοριστικό για την έκβαση της μάχης στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη σήμερα είναι ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου μας. Θα είναι σημαντικό και για τον κόσμο όλο και για το τι θα γίνει στις ΗΠΑ, ποια θα είναι οι γεωπολιτικές ισορροπίες. Λέω λοιπόν ότι ο μόνος δρόμος για να μπορέσουμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο είναι να παλέψουμε για να αλλάξουμε τους σχετισμούς. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Εντάξει, τώρα κάντε το στο 90 το ερώτημα για να κλείσουμε. Λοιπόν, ελάτε. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, ονομάζομαι Κασκαώτης Δημήτρης και πάνω σε αυτό το τελευταίο ερώτημα, πιθανή αλλαγή Προέδρου στη Γαλλία, πιστεύετε θα επηρεάσει το ελληνικό ζήτημα και την θέση και την όποια στάση των Ευρωπαίων και εξέλιξη απέναντί μας? Ναι, πιστεύω ότι η πιθανή αλλαγή Προέδρου στη Γαλλία θα επηρεάσει, στο βαθμό βεβαίως που ο Ολάντ δεν θα μετατραπεί σε έναν Γάλλο Παπανδρέου, που πριν τις εκλογές έλεγε σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα και έφερε την βαρβαρότητα, αλλά θα τηρήσει τις υποσχέσεις του. Πάντως, η αλλαγή ή ο κλειδονισμός αυτού του άξονα, Γαλλίας-Γερμανίας, το να πάψει πια να υπάρχει η κυριαρχία των Μερκοζή, θα είναι σημαντικό. Αρκεί και στη χώρα μας να μην κυριαρχήσει Σαμαράς και Βενιζέλος, δηλαδή να μην έχουμε εκεί Μερκοζή, αλλά να έχουμε εδώ Σαμαζέλο. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Όταν επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας εδώ ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, ο κύριος Φώτης Κουβέλης. Παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μας τρελάνεις τελείως. Αναμνήσεις.
Αφαιρέσεις μια ζωή. Louis Cruises. Μια θάλασσα αναμνήσεις. Μοναδική κρουαζιέρα ενογνωσίας και γευσηγνωσίας σε συνεργασία με το Ινοπείο Μπουτάρι και το διακεκριμένο σεφ Χριστόφορο Πέσκια. Αναχώρηση 27 Απριλίου 2012. Μόνο από 185 ευρώ. Κάντε κράτηση τώρα στο www.louiscruises.com και στο 210-4583-499. Στους 97,8. Ήλι υπερεσπρέσο. Απόσταξη σε δύο φάσεις. Γεύση. Άρωμα. Πυκνή καστανοκόκκινη κρέμα. Αξεπέραστη αισθητική. Σύστημα Ήλι υπερεσπρέσο. Ήλι. Live happily. Θα σου πω τώρα κάτι. Κάτι να το ξέρεις πριν από όλους. Πίσω από την κρίση είναι η εξωγήινη. Τι λέρε μας τώρα. Και θα μου πεις που το ξέρεις ρε Μιτσάρα. Μου το έχουν πει οι ίδιοι. Είναι παντού. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι η γυναίκα του καφετζή. Έχεις δει κάτι αυτιά που έχει. Τι μαθαίνει κανείς σήμερα. Εσύ από πού ενημερώνεσαι. Real.gr. Η ειδική στην ενημέρωση. Νητσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Η Real News παρουσιάζει τη δισκογραφία της Χάρης Αλεξίου. Για πρώτη φορά όλα τα άλμπουμ που αγαπήσατε. Αυτή την Κυριακή το δεύτερο CD Χάρης Αλεξίου 2 1976. Μαζί και οι 7 ήταν ατρόμητοι. Το κορυφαίο western με τους James Caan και Harrison Ford. Και 20 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 2.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Nissan Juke κατασκευάστηκε για να συναρπάζει από 14.190 ευρώ σε δίζελ και βενζίνη.